Λίνιο Πανθρακικό Ανάμωμα. Ορεστιάδα λοιπόν 2024, δεύτερη μέρα. Σεβασμιότατε, κύριε Δήμαρχε, κύριε Αντιπεριφερειάρχη, κύριε Αντιπεριφερειάρχη, κύριε Αντιδήμαρχε, κύριε Αντιδήμαρχε, κύριε Αστυνομικέ, εδώ είμαστε Ανατολικής Μακεδονίας Θράκης, υποστράτηγος. Κύριε Ταξίαρχε της δικιάς μας αστυνομίας, ελπίζω να μην ξεχνάω κανένα, πρόεδρε της Ομοσπονδίας Θρακικών Σωματείων και φυσικά είναι μαζί μας με τη σειρά που τους βλέπω, θα τους αναφέρω, Μανώλης Κωστίδης, δεν χρειάζεται συστάσεις, η τηλεόραση είναι ισχυρό μέσο, ο υπουργός μου, γιατί υπήρξε στο παιδείας, δεν μπορώ να το προσφωνήσω διαφορετικά, ο κύριος Άγγελος Συρίγος, ο πρόεδρος ξανά της Πανελλήνιας, δεν το ξεχνάμε, ο Άρης ο Χρυσόπουλος, Αριστίδης, Άρης για τους φίλους, ο κύριος Γεώργιος Τσιγάρας, καθηγητής και πρόεδρος του Τμήματος Ιστορίας και Εθνολογίας του Δημοκρητίου Πανεπιστημίου Θράκης, και ο Ιωάννης ο Μπακυρτζής, αναπληρωτής καθηγητής του ίδιου τμήματος, ο οποίος ξεκίνησε την καριέρα του από την Ορεστιάδα ως λειτουργός της δευτεροβάθμιας και έχει να θυμάται τα καλύτερα. Σας καλωσορίζουμε λοιπόν σε μια εσπερίδα για τη Θράκη και τις αξίες της. Ελπίζουμε να καταφέρουμε να διαφωτίσουμε πτυχές που δεν είχαν περάσει από το μυαλό μας τόσο καιρό. Οι ομιλητές μας είναι εξαίρετοι. Αλλά πριν ξεκινήσουμε, θα παρακαλούσα το Σεβασμιότατο να έρθει να μας απευθύνει έναν χαιρετισμό. Η Εκκλησία στηρίζει πάντα το έργο αυτών των οργανώσεων και των ανταμωμάτων. Σεβασμιότατε, θέλετε να πάτε στο βήμα, θέλετε να σας δώσω το ασύρματο, ό,τι θέλετε. Εκλεκτοί προσκεκλημένοι, κύριοι καθηγητές, κύριε Υπουργέ, κύριε Πρόεδρε της Πανελλήνιας Ομοσπονδίας Θρακικών Σωματείων, κύριοι καθηγητές, κύριε Δήμαρχε, κυρίες και κύριοι αντιπεριφερειάρχες, κύριοι αντιδήμαρχοι, κύριε Γενική Αστυνομική Διευθυντά Ανατολικής Μακεδονίας Θράκης, κύριε Αστυνομική Διευθυντά Ορεστιάδος, να με συγχωρέσετε αν έχω κάποιον παραλείψει. Κυρίες και κύριοι, με πολύ χαρά, ανταποκρινόμενος στο κάλεσμα της Πανελλήνιας Ομοσπονδίας Θρακικών Σωματείων, σήμερα παρίσταμε και με πολύ χαρά θα ακούσω τους εκλεκτούς προσκεκλημένους ομιλητές, οι οποίοι θα μας αναπτύξουν αυτό το πολύ σπουδαίο και σημαντικό θέμα, η Θράκη και οι αξίες της. Πραγματικά θα πρέπει να πούμε ότι την Θράκη δεν μπορεί κανείς να τη γνωρίσει και να δει την αξία της και τα προβλήματά της αν δεν έρθει εδώ, αν δεν την επισκεφθεί, αν δεν την δει, αν δεν ζήσει το σφιγμό των ανθρώπων αυτής της περιοχής. Όλοι μαζί μπορούμε να προσεγγίσουμε τα προβλήματά της και να δούμε τον τρόπο που θα πρέπει να κινηθούμε όλοι μαζί οργανωμένα, διότι τα προβλήματα τα βλέπουμε και τα οσμίζεται κανείς με την πρώτη κιόλας περασιά. Το πρώτο πρόβλημα το οποίο έλεγα προηγουμένως στον κύριο Υπουργό είναι η συρρήκνωση του πληθυσμού. Ένα μεγάλο γεγονός, ένα σπουδαίο γεγονός, όταν αυτό το γεγονός γίνει σε συσχέτιση με την γειτονική Αδριανούπολη και την γείτονα χώρα. Δυστυχώς, το βλέπετε κι εσείς, το βλέπουμε κι εμείς, στερούμεθα από ανθρώπους. Δεν έχουμε ανθρώπους. Ανθρώπους για να εργαστούν, ανθρώπους για να προσφέρουν. Και βεβαίως πιστεύουμε πάρα πολύ ότι το Πανεπιστήμιο προσφέρει πάρα πολλά, ο στρατός, η αστυνομία. Και βεβαίως όλοι εσείς που έχετε την υπευθυνότητα
είτε ως τοπική αυτοδιοίκηση, είτε ως περιφερειακή αυτοδιοίκηση. Ευελπιστούμε ότι μπορείτε να προσφέρετε πάρα πολλά, έτσι ώστε να υπάρξει μια αντίστροφη μέτρηση σε αυτήν την κατοφερική πορεία που έχουμε πάρει. Λυπάμαι και θλίβομαι όταν βλέπω τα χωριά μας να ερημώνουν. Λυπάμαι όταν βλέπω γερασμένες ψυχές να ζητούν απελπισμένα βοήθεια. Δεν θα παρατείνω το λόγο. Σαφώς θα ακούσουμε πάρα πολύ σπουδαία και σημαντικά. Όμως χαίρομαι για την παρουσία όλων των εκλεκτών προσκεκλημένων, του κυρίου Υπουργού, του κυρίου Μπακιρτζή, του κυρίου Τσιγάρα και του αγαπητού φίλου του κυρίου Μανώλη Κωστίδη, οι οποίοι σήμερα είναι κοντά μας και οι οποίοι ασφαλώς θα μας μπορέσουν να μας πούν πολύ σπουδαία και πολύ ωφέλιμα. Σας καλωσορίζω λοιπόν, σας συγχαίρω και σας ευχαριστώ. Συγχαίρω την Πανελλήνια Θρακική Ομοσπονδία Θρακικών Σωματείων για αυτήν την διοργάνωση στην πιο ακριτική πόλη της πατρίδας μας, η οποία, κύριε Δήμαρχε, συμπλήρωσε μόλις 101 χρόνια ζωής και παρουσίας σε αυτήν την ακριτική περιοχή. Σας ευχαριστώ και σας καλωσορίζω. Ευχαριστούμε το Σεβασμιότατο Σουφλή Ορεστιάδας και Δημοτήχου κύριο Γιαδαμασκηνό και θα καλέσω τον Δήμαρχο της Νέας Ορεστιάδας, Ορεστιάδας μας, τον κύριο Διαμαντή Παπαδόπουλο για το χαιρετισμό του. Καλησπέρα και από μένα, αγαπητές και αγαπητοί συνδημότες, αξιότιμοι καλεσμένοι, αξιότιμοι επισκέπτες, φίλες και φίλοι. Γνωρίζετε όλοι ότι αυτές τις μέρες η πόλη μας έχει την τιμή και τη χαρά να διοργανώνει το 13ο Πανελλήνιο Θρακικό Αντάμωμα. Στα πλαίσια αυτά είναι και η σημερινή ημερίδα, η οποία είναι πραγματικά πάρα πολύ σημαντική και συγχαίρω τους διοργανωτές που τους συμπεριέλαβαν στις εκδηλώσεις αυτές. Η Θράκη είναι ένας τόπος με πλούσια ιστορία και πλούσια παράδοση, που μας γεμίζει εμάς τουλάχιστον στρατιώτες υπερηφάνεια. Έχει παίξει σημαντικό ρόλο, αλλά υποτιμημένο ρόλο, στη διαμόρφωση της εθνικής μας ταυτότητας. Και παραμένει βέβαια ένας τόπος έμπνευσης. Τα προβλήματα της περιοχής τα ανέφερε με πολύ μεγάλη ευκρίνεια ο αγαπητός Σεβασμιότατος πριν. Δεν θα αναφερθώ εγώ, θέλω να ακούσω από εσάς, από τους αξιότιμους ομιλητές σήμερα, οι οποίοι νομίζω ότι θα μας με τις γνώσεις τους θα μας εισάγουν σε έναν άλλο κόσμο σκέψης. Θα ήθελα λοιπόν να ευχαριστήσω τους διοργανωτές για την πρωτευουλία τους, φυσικά να ευχαριστήσω ιδιαίτερα τους ομιλητές, τον κύριο Υπουργό, τον κύριο Συρίγο, τους καθηγητές, τον κύριο Τσιγάρα και τον κύριο Μπακιρτζή, τον δημοσιογράφο, τον αγαπητό, τον κύριο Κωστίδη, για την τιμή που μας κάνουν να παρευρίσκονται εδώ και να μοιράζονται τις γνώσεις τους. Είμαι βέβαιος ότι αυτές οι γνώσεις θα μας βοηθήσουν να κατανοήσουμε καλύτερα τη Θράκη του σήμερα και την πορεία της προς το μέλλον. Να ευχαριστήσω επίσης την κυρία Κιογλού για την υπέροχη αυτή έκθεση και για τους πίνακες που προτίθεται να δωρήσει στη ΔΚΕΠΑΟ. Και τέλος, είμαι βέβαιος ότι θα ακούσουμε μια πολύ, πολύ ενδιαφέρουσα συζήτηση, πολύ ενδιαφέρουσες εισηγήσεις, που και θα ακολουθήσει, νομίζω, μια πολύ δημιουργική συζήτηση από όλους μας. Σας ευχαριστούμε πάρα πολύ που είστε εδώ και είμαστε πραγματικά ανυπόμονοι να ακούσουμε αυτά που θα μας πείτε. Ευχαριστούμε τον Δήμαρχο της Ορεστιάδας και εμείς ελπίζουμε να συμπληρώσουμε ένα λιθαράκι στην παραμελημένη ιστορία της Θράκης. Κάποια στιγμή πρέπει να την ξαναγράψουμε. Θα καλέσω τώρα την εκπρόσωπο του Περιφερειάρχη, αλλά και η ίδια είναι θεματική Περιφερειάρχης πολιτισμού, οικονομικών και αλληλεγγύης εθελοντισμού, αν δεν τα ξεχνάω, η κυρία Φανή Μπαχαρίδου για το δικό της χαιρετισμό. Σεβασμιότατε, κύριε Δήμαρχε, συνάδελφε, κύριε Κατσοβριδάκη, αντιπεριφερειάρχα, κύριε Περιφερειακή Διοικητά, κύριε Αστυνομική Διευθυντά, κυρίες και κύριοι, αγαπητοί συνδημότες και συνδημότητες, καλησπέρα σας.
και σας ευχαριστούμε που είστε απόψε κοντά μας, ώστε όλοι μαζί να παρακολουθήσουμε μία τόσο σπουδαία εσπερίδα. Αγαπητοί ομιλητές, κύριε Άγγελε Συρίγου, υπουργέ μας, κύριε, τους αγαπητούς καθηγητές του Πανεπιστημίου μας, του Δημοκρατίου Πανεπιστημίου Θράκης, του δικού μας Πανεπιστημίου πρέπει να καλωσορίσουμε, τον κύριο Γεώργιο Τσιγάρα και τον κύριο Ιωάννη Μπακερτζή. Αγαπητέ κύριε Κωστίδη, που κάθε μέρα είστε στα σπίτια μας και σας αισθανόμαστε τον δικό μας άνθρωπο. Έναν άνθρωπο που είναι σαν να είναι ο διπλανός μας, της διπλανής μας πόρτας, έναν ευρύτη. Γιατί έναν άνθρωπο που στηρίζει και την περιφέρειά μας σε κάθε έτσι, δυνατότητα που σας δίνεται. Σας ευχαριστούμε. Καλώς ήρθατε λοιπόν στη Νέα Ορεστιάδα και στον ακριτικότερο δήμο της χώρας μας, στα βορειοανατολικά σύνορα. Ως θεματική αντιπεριφερειάρχης οικονομικών πολιτισμού και εθελοντισμού και εκ μέρους του Περιφερειάρχη μας κυρίου Χριστόδουλου Τοψίδη, σας καλωσορίζω για άλλη μια φορά στην ενδιαφέρουσα αυτή ενημερωτική εσπερίδα στο πλαίσιο του 13ου Πανθρακικού Ανταμώματος που αποτελεί για εμάς έναν σημαντικό θεσμό. Αποτελεί σημαντικό θεσμό για τη διασπορά του θρακικού ελληνισμού. Ως συνδιαργωνητής της περιφέρειας, το 13ο Πανθρακικό Αντάμωμα, συγχαίρει στο πρόσωπο της Προέδρου του γεννήματος, την κυρία Ζήνα Ζάχαρη, όλα τα μέλη του διοικητικού και όλα τα μέλη του σωματείου, καθώς και όλους τους εθελοντές για την άψογη διοργάνωση. Σας ευχαριστούμε. Καθώς επίσης και στο πρόσωπο του Προέδρου της ΠΟΦΣ, της Πανελλήνιας Ομοσπονδίας Θρακικών Σωματείων, κύριο Αριστίδη Χρυσόπουλο, τα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου που τα έχουμε κοντά μας, αλλά και όλους τους συλλόγους μέλη της Ομοσπονδίας, κύριε Χρυσόπουλο, που τελευταία ενημερώθηκε ότι είναι πάνω από 150. Θερμά συγχαρητήρια. Σας αξίζει ένα χειροκρότημα. Δεν θα μπορούσα όμως να μην δεν ευχαριστήσω και να μην δεν συγχαρώ την κυρία Κιογλού, η οποία έχει καταγωγή και από τη Νέα Βίσα, που η ίδια μαζί με τους μαθητές της μας μεταφέρει, αγαπητοί κύριοι, την καθημερινότητα της Θράκης μας, την καθημερινότητα στις ζωές μας, βεβαίως μέσα και βεβαίως μας ταξιδεύει και στο παρελθόν της Θράκης μας. Βλέπουμε και τον Ορφέα και όλα αυτά τα ωραία που βεβαίως και την εικόνα. Τη Θράκη μας μετά τον Τέκνον, σεβασμιότατε. Νομίζω ότι αποτυπώνεται πολύ, έτσι, με πολύ εύστοχο τρόπο. Άρα η κυρία Κογλιού και οι μαθητές της έπιασαν τον παλμό της σημερινής εσπερίδας. Συγχαρητήρια πολλά λοιπόν και σας ευχαριστούμε και εσάς. Γιατί πάντα τα σωματεία και οι σύλλογοι της Θράκης μας ήταν και είναι ένα διαχρονικό χαρακτηριστικό γνώρισμα της Θράκης μας και έχουν γράψει μια μεγάλη ιστορία. Κυρίες και κύριοι, η Νέα Ορεστιάδα είναι φτιαγμένη από τον Ιδρώτα των προγόνων μας που ζυμώθηκε με την προσφυγική νοσταλγία των χαμένων πατρίδων, αλλά και την όρεξη των τότε νεοφερμένων να προκόψουν και να ξαναστήσουν τη ζωή τους πολλές φορές από το μηδέν. Και το κατάφεραν. Την έστησαν τη ζωή τους εδώ και όχι μόνο οι πρόσφυγες που ήρθαν στη Νέα Ορεστιάδα, αλλά και όλοι όσοι ήρθαν ως πρόσφυγες στον Εύρο και στη Θράκη μας. Ξεκίνησα ξετυλίγοντας το νήμα της ιστορίας της Θράκης από το 1922. Και μετά, βεβαίως, όλα αυτά που ανέφερα και προηγουμένως και τα έχουμε ζήσει όλοι μας. Όμως, ξέρω πολύ καλά κι εγώ, όπως κι εσείς, ότι το κουβάρι της ιστορίας αυτού του τόπου που βρισκόμαστε σήμερα εδώ, της Θράκης μας, ξεκινάει από πολύ πιο πίσω, από την αρχαιότητα. Και η κλωστή του ενώνει τον Διόνυσο με τον Ορφέα και το Δημόκριτο. Περνάει από την ελληνιστική περίοδο στη ρωμαϊκή. Φτάνει μέχρι τη Βυζαντινή Αυτοκρατορία. Που από ό,τι έμαθα ξεναγηθήκατε στην Καστροπολιτεία δίπλα μας στο Δημότυχο σήμερα. Συμπορεύεται βεβαίως με τον δρόμο του μεταξιού. Περνάει μέσα από πολέμους, μέσα από μάχες. Δεν ξεχνάμε τη μάχη της Ανδριανούπολης. Που πριν από 1700 περίπου χρόνια που καθόρισε τη Βυζαντινή Αυτοκρατορία. Από ξεριζωμούς, από επαναπατρισμούς και γενοκτονίες. Βρέχεται σε ποτάμια, στεγνώνει στο θρακιώτικο κάμπο, σκαρφαλώνει στα βουνά μας και ενώνει τόπους, ανθρώπους και ιστορία. Αυτή είναι η Θράκη μας. Από το Ορμένιο μέχρι την Ξάνθη, στη Θράκη του σήμερα βρίσκει κανείς σπαράγματα ιστορίας, λαογραφίας και παράδοσης που εξοραίζουν το τώρα, αλλά και υποδηλώνουν τη μεγάλη και σπουδαία διαδρομή της στο χθες.
αυτή τη διαδρομή, την οποία οφείλουμε να τιμήσουμε εμείς, οι σημερινοί κάτοικοί της, να την εξελίξουμε και να την οδηγήσουμε σε αδιέξοδες ατραπούς. Όλη η ιστορία της Θράκης μας, εδώ και πάνω από 2.000 χρόνια, με τη μία ή την άλλη μορφή της, έρχεται να αναδείξει τη σημασία και την αξία της Θράκης μας, που συνεχίζει να βρίσκεται στο επίκεντρο των παγκόσμιων εξελίξεων. Κυρίες και κύριοι, μας μιλάει η ιστορία της Θράκης. Η γεωγραφία της μας δείχνει το δρόμο. Ο πολιτισμός της είναι ο πλοηγός μας σε έναν ενδιαφέροντα κόσμο με πολλούς κινδύνους, προκλήσεις και ευκαιρίες. Διαθέτουμε όμως και ένα καταπληκτικό ανθρώπινο δυναμικό και θρακιώτες παγκόσμιους Έλληνες. Γνωρίζουμε ότι η Θράκη μας αποτέλεσε διαχρονικά ένα χωνευτήρι πολιτισμών που το απόσταγμά του ήταν και είναι μοναδικό σε όλον τον κόσμο και αποτελεί σημαίνον παράδειγμα. Αυτήν τη Θράκη των υψηλών συμβόλων και προτύπων θα προσπαθήσουμε να αναδείξουμε και εμείς βεβαίως μέσα από τη νέα περιφερειακή διοίκηση. Αυτό είναι και το αίτημα των καιρών. Αυτή είναι για μένα και για τη διοίκηση την οποία εκπροσωπώ σήμερα η αξία της Θράκης. Η διαχρονική αξία της Θράκης που αποκτά μια νέα επικαιρότητα και υπογράμμιση και κυρίως υπεραξία. Η μοναδικότητά της, η ανθεκτικότητά της στον χρόνο και η σημασία που μπορεί να επιτελέσει στο σήμερα και το αύριο. Αυτός είναι ο στόχος της διοίκησης της περιφέρειας Ανατολικής Μακεδονίας και Θράκης με επικεφαλή στον Περιφερειάρχη μας, κύριο Χριστόδουλο Τοψίδη. Και αυτόν τον στόχο θα τον υπηρετήσουμε με συνέπεια και αφοσίωση. Σε αυτήν την αξία προσπαθούμε να επενδύσουμε, ώστε να την παραδώσουμε πολλαπλάσια στα παιδιά μας και τις επόμενες γενιές, αλλά κυρίως να την παραδώσουμε αναλύωτη. Σε αυτό το πλαίσιο αναμένω με μεγάλο ενδιαφέρον να ακούσω τις τοποθετήσεις των αξιότιμων προσκεκλημένων μας. Σας ευχαριστώ για την προσοχή σας. Σας εύχομαι να απολαύσετε την Εσπερίδα, αλλά και όλες τις εκδηλώσεις του ανταμώματος. Καλή επιτυχία. Ευχαριστώ πολύ. Ευχαριστούμε την κυρία Μπαχαρίδου. Σειρά όμως τώρα έχει ο άνθρωπος που ένα χρόνο κουράστηκε μαζί μας να λύνει προβλήματα, να δίνει συμβουλές. Ο πρόεδρος της Πανελλήνιας Ομοσπονδίας Θρακικών Σωματείων, ο Αριστίδης ο Χρυσόπουλος. Σεβασμιότητε, Άγιε Δημοτικού, κύριε Δήμαρχε, κυρία και κύριοι Αντιπεριφερειάρχοι Ανατολικής Μακεδονίας και Θράκη, εκπρόσωποι των Σωμάτων Ασφαλείας, εκπρόσωποι των πολιτιστικών φορέων όλης της περιφέρειας, υψηλοί προσκεκλημένοι. Δεύτερη ημέρα των εκδηλώσεων που διοργανώνονται στο πλαίσιο του 13ου Πανθρακικού Ανταμώματος που λαμβάνει χώρα φέτος στη Νέα Οριστιάδα και αφορά στην πρόσφατη ιστορία της Θράκης μας. Η Νέα Οριστιάδα αποτελεί την νεότερη πόλη της Ελλάδας και ίσως ολόκληρης της Ευρώπης, που στις 2 Αυγούστου του 2023 γιορτάζει τα 101 χρόνια ζωής της. Δημιουργήθηκε από Ανδριανοπολίτες και Καραγατσιανούς που εγκαταστάθηκαν εδώ με τη συνθήκη της Λοζάνης. Μετά την παραχώρηση της περιοχής του Κάραγατ στην Τουρκία, έτσι ώστε αφενός η τελευταία να υπογράψει τη συνθήκη της ανακοχής και αφετέρου η Ελλάδα να μην πληρώσει τις υπέρογγες πολεμικές αποζημιώσεις που η γείτονας χώρο αξίωνε. Οι πρόσφυγες εγκαταστάθηκαν κοντά στις ιδιαίτερες πατρίδες τους και πλησίων των εκτάσεων γης που κατήχαν από την εδώ πλευρά του ποταμού Εύρου. Ο Ρούς του οποίου θεωρείται ως το φυσικό σύνορο μεταξύ Ελλάδος-Τουρκίας μετά τη συνθήκη των Μουδανιών. Ήλπιζαν ότι κάποια μέρα θα επέστρεφαν πίσω. Γι' αυτό και επέλεξαν αυτόν τον τόπο εγκατάστασης. Δυστυχώς όμως οι μεγάλες δυνάμεις και τα γεωστρατηγικά συμφέροντα που υπάρχουν στο σύνολο των εδαφών της Ανατολικής Θράκης, αλλά και η ολέθρια πολιτική του ελληνικού κράτους που συνδικολόγησε ανεφόρον, δεν επέτρεψαν κάτι τέτοιο να συμβεί. Οι Θράκες έγιναν πρόσφυγες μέσα στην ίδια τους την πατρίδα. Διασκορπίστηκαν σε διάφορες περιοχές της Βορείου Ελλάδος κυρίως, για να ενισχύσουν την ελληνικότητά τους και να ασχοληθούν με τις αγροτικές εργασίες και τον πρωτογενή τομέα για το καλό της μητέρας Ελλάδος. Της μητέρας αυτής που εγκατέλειψε το παιδί της έρμιος στα χέρια των Τούρκων. Δεν φρόντισε κανείς με σωστό σχεδιασμό να εγκατασταθούν στη γεωγραφική περιοχή της Δυτικής Θράκης ενισχύοντας την ελληνικότητά της. Όπως δεν είχε φροντίσει κανείς νωρίτερα να προστατευτούν οι ελληνικοί πληθυσμοί της Ανατολικής Θράκης και να παραμείνουν ασφαλείς στις εστίες τους, ακυρώνουν τα σχέδια των νεότουρκων.
Η δημογραφική αλλίωση του πληθυσμού της Θράκης προς όφελος της Τουρκίας είχε ήδη συντελεστεί. Η Ανατολική Θράκη θυσιάστηκε ως άλλη ηφηγένεια για να σωθεί η Ελλάδα. Η απώλειά της ήταν το τίμημα της μικρασιατικής εκστρατείας. Οι Θράκες πρόσφυγες εγκαταστάθηκαν εδώ και έμειναν να ταινίζουν τις ιδιαίτερες πατρίδες. Δεν θα ήθελα να σας πω περισσότερα ιστορικά στοιχεία, γιατί εδώ οι συνομιλητές μας και οι καθηγητές θα μας το αναλύσουν πολύ καλύτερα. Τέλος, θα ήθελα να ευχαριστήσω το Εργαστήριο Πολιτισμού, το Γέννημα, την πρόεδρο, την κυρία Ζήνα Ζάχαρη, αλλά και όλο το Διοικητικό Συμβούλιο, τους εθελοντές του 13ου Πανθρακικού Ανταμώματος, το Εργαστήριο Ζωγραφικής και την κυρία Δέσποινα Κιογλού και τους εικαστικούς του εργαστηρίου, τους ομιλητές της περίδας μας, που δέχτηκαν με χαρά να συμμετάσχουν σε αυτή με την πρώτη πρόσκληση που τους κάναμε, με ιδιαίτερη χαρά, τον κύριο Άγγελο Συρίγο, τον υπουργό μας, τον κύριο Γιώργο Τσιγάρα, τον κύριο Ιωάννη Μπακερτζή και τον αγαπητό κύριο Μανώλη Κωστίδη. Τέλος, θα ήθελα να ευχαριστήσω τον Δήμαρχο και το Δημοτικό Συμβούλιο του Δήμου Ορεστιάδος για την βοήθεια που έκανε στην Ομοσπονδία, αλλά και στο Γέννημα για την διοργάνωση του 13ου Πανθρακικού, την Περιφέρεια Ανατολικής Μακεδονίας Θράκης, τον Περιφερειάρχη μας τον κύριο Χριστόδουλο Τοψίδη και την κυρία Αντιπεριφερειάρχη Πολιτισμού, την κυρία Μπαχαρίδου, αλλά και τον Αντιπεριφερειάρχη εδώ, τον κύριο Παιδείας που έχουμε. Και τέλος, θέλω να ευχαριστήσω το Διοικητικό Συμβούλιο της Πανελλήνιας Ομοσπονδίας Θρακικών Σωματείων, γιατί το δικό μου συμβούλιο σαν πρόεδρος, γιατί είναι ένα συμβούλιο που είναι διασκορπισμένο σε όλη την Ελλάδα και με άοκνο και με πολύ κόπο προσπαθούσε να διοργανώσει αυτό το αντάμωμα από πολλές μεριές της Ελλάδος. Σας ευχαριστώ πολύ. Εμείς ευχαριστούμε τον κύριο Χρυσόπουλο και να κάνουμε και μια διευκρίνηση. Ο κεντρικός πίνακας που αναπαριστά την Ελλάδα, τη Θράκη, τα παιδιά τους, είναι του δικού μας ντόπιου αγιογράφου, του Σωτήρη του Αθανασιάδη, και είναι έξω από το εργαστήρι της Δέσποινας, ο κύριος Σωτήρης, να μην τους περδέψουμε. Εντάξει, γιατί οι πίνακες σήμερα, όπως βλέπω, θέλουν να φύγουν. Μας κάνουν νερά, φυσάει. Και τώρα, φυσικά, θα έρθει στο βήμα η πρόεδρος του γεννήματος, το εργαστήρι λοιπόν της Νέας Ορεστιάδας, το γέννημα, η πρόεδρος του, η Ζήνα Ζάχαρη, ο διοργανωτής στην Ορεστιάδα του 13ου Πανελλήνιου Ανταμώματος Θρακικών Σωματείων. Καλησπέρα σε όλους, κύριε επίσημη προσκεκλημένοι, αγαπητά μας παιδιά. Σας καλωσορίζουμε στη δεύτερη μέρα του 13ου Πανελλήνιου Παθρακικού Ανταμώματος στην πιο ακριτική πόλη της Ελλάδας, στην πιο νεότερη πόλη που απαριθμεί 101 χρόνια από την ίδρυσή της. Δεύτερη μέρα λοιπόν των εκδηλώσεων σήμερα και είναι ιδιαίτερη χαρά για εμάς που εντάξαμε στο πρόγραμμα του 13ου Πανθρακικού Ανταμώματος τη σημερινή εσπερίδα με θέμα «Η αξία της Θράκης», την οποία θα πλαισιώσουν και μας τιμούν με την παρουσία τους οι τέσσερις σημαντικές προσωπικότητες που προαναφέραμε και πριν. Σας ευχαριστούμε πάρα πολύ. Όταν λοιπόν αναλάβαμε τη διοργάνωση του ανταμώματος, θέσαμε ως βασικό στόχο μας την ανάδειξη της θρακικής γης μέσα από την παράδοσή της, τα τραγούδια της, τους χορούς, τις φορεσιές και τα έθιμά της. Μικροί και μεγάλοι, με λάβαρο την περηφάνεια τους και στολίδι την αγάπη τους για το θρακικό πολιτισμό, αποδεικνύουν ότι το παρελθόν είναι ζωντανό. Το παρόν στέκεται αγέροχο μπροστά μας και το μέλλον θεμελιώνει πάνω σε γερές και σταθερές βάσεις. Βασική παράμετρος αυτού του θρακικού πολιτισμού είναι η ίδια ιστορία της. Με το πέρασμα των χρόνων, οι άνθρωποι της Θράκης δέχτηκαν επιθέσεις, αμφισβητήθηκαν και απειλήθηκαν, βίωσαν καταστάσεις δύσκολες και γεγονότα δυσάρεστα. Ωστόσο, κατάφεραν να ξεπεράσουν κάθε σκόπελο και να αντιμετωπίσουν κάθε πρόκληση, στηριζόμενοι σε ό,τι πιο δυνατό διέθεταν, την παράδοσή τους και την ιστορία τους. Σήμερα αναδεικνύουν τη δύναμη του μυθικού Ορέστη, αλλά και του Διγενία Κρήτα, την πίστη και το θάρρος του Κύριλλου του Έκτου, τη μεγαλοφυΐα του Κωνσταντίνου Καραθοδωρή, τη δραματικότητα του Βυζινού και τη λυρικότητα του Βάρναλη, την ψυχή της Σοφίας Βέμπο,
τη γνησιότητα και την καθαρότητα του Χρόνια Ιδονίδη και του Καριοφίλη Δοητσίδου. Όλες οι φωνές, τα γράμματα, οι τέχνες και οι αγώνες συνθέτουν το ψηφιδωτό του θρακικού πολιτισμού και της θρακικής ιστορίας, την κοσμοθεωρία και την πολιτισμική ταυτότητα του Θράκα, που είτε πάνω σε άλογο, είτε πολεμώντας, είτε χορεύοντας και τραγουδώντας, δεν λησμονεί ποτέ το καθήκον του. Να κρατήσει άσβεστη τη δάδα του ελληνισμού, εδώ ψηλά, με δύναμη ψυχής και ατσάλινη θέληση. Περήφανος ο κάθε Θράκς για όλα όσα προσβεύει, για όλα όσα αγωνίστηκε να κατακτήσει και για όλα όσα διαμορφώνουν την πατρίδα του, τη Θράκη. Για αυτή τη Θράκη θα μας μιλήσουν οι προσκεκλημένοι μας σήμερα. Τη σημερινή εκδήλωση πλαισιώνουν αυτοί οι πανέμορφοι πίνακες που βρίσκονται πίσω μας από όλους τους μαθητές του εργαστηρίου της κυρίας Δέσποινας Κιογλού. Τους ευχαριστούμε θερμά. Έχουν όλη τη θεματική της Θρακικής Γης. Ασχολήθηκαν πάρα πολύ γι' αυτό με πολύ αγάπη και μεράκι. Και έχουμε... Φυσάει. Τώρα θα πέσουν όλα, να ξέρετε. Να τα βάλουμε κάτω, Βαλάντι. Βάλ' τα κάτω, Βαλάντι. Θα ήθελα να μιλήσω όμως και για τον πίνακα που βρίσκεται πίσω δεξιά. Είναι καινούριος ο πίνακας αυτός. Όχι, δεν θα τον φέρουμε. Λοιπόν, έχει φιλοτεχνηθεί αυτός ο πίνακας και ανεπαρεστά την ελληνική Θράκη και τους τρεις νομούς που τη συνθέτουν. Εμείς το έχουμε φτιάξει σε μακέτα. Υπάρχει και Γνήσιος, ο οποίος φυλάσσεται αυτή τη στιγμή στην Ιερά Μονή Αγίας Παρασκευής Νέας Βίσας, στο μοναστήρι μας, και τον έχει φιλοτεχνήσει ο γνωστός μας αγιογράφος Σωτήρης Αθανασιάδης. Κανονικά θα έπρεπε να τον αναλύσουμε σήμερα, γιατί αυτός εμπνεύστηκε από το πανθρακικό αντάμωμα και το φιλοτέχνησε, αλλά θα ήταν άδικο, γιατί θα πρέπει να γίνει μια ξεχωριστή εκδήλωση μόνο γι' αυτό και να αναλυθεί όπως του αξίζει, και επίσης να μην... Ναι, θα πρέπει να δεσμευτείτε να κάνουμε μια εκδήλωση ειδικά γι' αυτό, γιατί πραγματικά αξίζουν τέτοια έργα. Λοιπόν, σας ευχαριστούμε πάρα πολύ. Καλή συνέχεια. Ευχαριστούμε την κυρία Ζάχαρη και τώρα θα περάσουμε στο πάνελ της βραδιάς. Πριν δώσω την μπάσα στον κύριο Κωστίδη, που πρέπει να του κάνω ένα κομπλιμέντο, τον αδικεί η τηλεόραση, αυτά τα μπλε μάτια χάνονται. Είστε πιο όμορφος από κοντά. Ελπίζω να μην ζηλέψει η σύζυγος. Για να δούμε όμως ποιος είναι ο Μανώλης ο Κωστίδης. Ο Μανώλης Κωστίδης γεννήθηκε στις 2 Σεπτεμβρίου του 1974. Είναι 47 ετών λοιπόν και ανήκει, έτσι λέει η Wikipedia, το ίντερνετ, στο ζώδιο της Παρθένου. Γεννήθηκε φυσικά και μεγάλωσε στην Κωνσταντινούπολη. Γενέτειρά του είναι το νησί της Χάλκης, που ανήκει στα Πριγκυπώνησα. Ήρθε στην Αθήνα, στο Οικονομικό Πανεπιστήμιο των Αθηνών, τμήμα Οικονομικής Επιστήμης, αλλά τελικά μετά τις σπουδές τον κέρδισε η δημοσιογραφία. Ο Μανώλης Κωστίδης από το 1999 άρχισε να εργάζεται στο τουρκικό πρακτορείο ειδήσεων ΙΧΛΑΣ, αν το λέω καλά, News Agency. Έχει εργαστεί στο ΑΧΑΜΠΕΡ. Ο Μανώλης Κωστίδης το 2020 έπιασε δουλειά στην εφημερίδα Καθημερινή. Εδώ και πολλά χρόνια, από το 1997, εργάζεται ως ανταποκριτής από την Τουρκία στον τηλεοπτικό σταθμό του Sky. Έχει μπει στα σπίτια μας. Τα υπόλοιπα θα μας τα πει ο ίδιος. Ο λόγος στον κύριο Κωστίδη. Μπερεκέτη. Ναι, μπερεκέτη. Καλησπέρα σας. Η αλήθεια είναι ότι όταν έχεις... Στην τηλεόραση είναι πολύ πιο εύκολο να μιλάς κάποιες φορές, γιατί εδώ όταν σας βλέπω έχω ένα άγχος, αλλά θα μου φύγει σε λίγα λεπτά. Όταν η κυρία Ζήνα Ζάχαρη μου τηλεφώνησε για πρώτη φορά πριν από αρκετές εβδομάδες για την εκδήλωση, χάρηκα πάρα πολύ πρώτα απ' όλα, αλλά ήταν και μια ευχάριστη έκπληξη για μένα. Αναρωτήθηκα γιατί με κάλεσαν στην Ορεστιάδα. Μάλιστα, απευθύνθηκα στον κύριο καθηγητή, στον κύριο Συρίγο, του λέω. Μου είπαν ότι θα έρθει ο κύριος καθηγητής και λέω, κύριε καθηγητά, τι να κάνουμε, θα πάω εκεί, για ποιο λόγο με καλούν, μου λέει, και εσύ είσαι από τη Θράκη. Του λέω, εγώ είμαι Κωνσταντινοπολίτης, δεν είμαι από... Μου λέει και η Θράκη, κυρίως η πλευρά που κατάγεσαι εσύ από την ευρωπαϊκή όχθη της Κωνσταντινούπολης, είναι Θράκη.
Ακριβώς. Άρα είμαι και εγώ της περιοχής. Από εκεί πέρα, συγγενικό μου πρόσωπο, ο θείος της γυναίκας μου, ο Βασίλης Στεφανακίδης, κατάγεται από την Νέα Βίσα, δημοσιογράφος και αυτό, από την Βίσα, ναι, είναι δημοσιογράφος στο πρώτο θέμα, διευθυντής, και μου είπε να σας πω πολλούς χαιρετισμούς. Έχει πάει εδώ στο Λύκειο, μάλιστα. Σήμερα αδικήσαμε λίγο την ορεστιάδα, κύριε Δήμαρχε, έχετε δίκιο. Διότι με τον κύριο Συρίγο αποφασίσαμε, αφού ήρθαμε στον Εύρο, να ξεκινήσουμε μια μικρή περιοδία όσο είχαμε χρόνο, να πάμε λίγο Αλεξανδρούπολη, από εκεί στο Σουφλί, στο Διδημότυχο, και να έρθουμε στην Ορεστιάδα να μιλήσουμε με τους κατοίκους, για να μπω κι εγώ στο πνεύμα. Έχω πάει πολλές φορές Αλεξανδρούπολη, έχω έρθει για λίγη ώρα πριν από 10 χρόνια στην Ορεστιάδα, για να έχουμε μια αξιόπιστη εικόνα και για τα προβλήματα. Πραγματικά, είχα ακούσει και από το Πατριαρχείο πριν έρθω το σημαντικό έργο που κάνει ο Μητροπολίτης Δημοτήχου Δαμασκηνός στην ευρύτερη περιοχή, και η συζήτηση που είχαμε σήμερα με προβλημάτισε, αλλά η αισιοδοξία του και οι προσπάθειες που κάνει θεωρώ ότι είναι ελπιδοφόρες για όλους μας. Διότι ακούσα και ακούω, και εσείς το λέτε, και ο ίδιος και ο Μητροπολίτης και πολλοί άλλοι, ότι υπάρχει πρόβλημα στην ευρύτερη περιοχή του Εύρου. Κυρίως το πληθυσμιακό, ότι οι νέοι φεύγουν, ότι δεν υπάρχουν δουλειές, δεν υπάρχουν εργατικά χέρια. Είναι μια απεσιοδοξία ότι η Αλεξανδρούπολη αναπτύσσεται εις βάρος όλης της περιοχής. Από την άλλη, θα σας δώσω ένα άλλο παράδειγμα, επειδή ήρθα από την Κωνσταντινούπολη, μην μιλήσω για την περιοχή σας. Εγώ γεννήθηκα και μεγάλωσα στην Κωνσταντινούπολη. Ναι, κάνω ανταποκρίσεις στο Sky και στην Καθημερινή με μεγάλη αγάπη και κόπο. Από εκεί πέρα όμως έχω και άλλα καθήκοντα. Έχω αναλάβει το τελευταίο 1,5 χρόνο. Είμαι αντιπρόεδρος του Συνδέσμου Υποστήριξης Ρωμαϊκών Κοινοτήτων. Είναι ένα υπερόργανο όλων των κοινοτήτων που έχουμε στην Κωνσταντινούπολη. Σύρκη ακριβώς. Και είμαι και μέλος του Διοικητικού Συμβούλου σε δύο κοινότητες. Το έκανα αυτό, όπως και άλλοι Ρωμνοί προσπαθούν, για να μείνει ένας σπόρος. Γιατί στην Κωνσταντινούπολη κάποτε ήμασταν 150.000 Ρωμνοί. Στη δική μου την εποχή, από το 1994 και μετά, 15-20.000, σήμερα 2.000. Αν τα βάλουμε κάτω στατιστικά και μαθηματικά, τελειώνουμε. Αυτό προσπαθούμε να ανατρέψουμε. Το Πάσχα ήταν μια ηλικιωμένη κυρία στην Αγία Τριάδα. Είχαμε κάνει ένα αφιερώμα στον γαστρονόμο και συνομιλώντας μαζί της, ήμασταν στην εκκλησία και της λέω: «Και εσείς προσπαθείτε μαζί μας», γιατί μας βοηθούσε σε πάρα πολλά. Λέει: «Παιδί μου, δεν πρέπει να μαραθούμε. Γιατί αν δεν προσπαθήσουμε, θα μαραθούμε. Άρα χρειάζεται πολύ προσπάθεια». Αυτό που κάνουμε στην Κωνσταντινούπολη, τουλάχιστον από το ρόλο που έχω και μαζί με τους συνεργάτες μας, είναι να επενδύσουμε στην νεολαία, στους μαθητές. Αυτή τη στιγμή που μιλάμε, σε συνεργασία με το Υπουργείο Εξωτερικών και το Δήμο Αθηναίων, 24 μαθητές γυμνασίων λυκείων της Κωνσταντινούπολης βρίσκονται στις κατασκηνώσεις του Αγίου Ανδρέα στην Αθήνα, με την υποστήριξη και της Aegean και της Τράπεζας Πειραιός, για να έρθουν και κοντά και στον πολιτισμό και στην Εκκλησία. Επίσης, άλλοι 26 μαθητές το Μάρτιο ταξίδεψαν στη Μεσσηνία με την υποστήριξη του Ομίλου Κωνσταντακόπουλου, πήγαν στο Κώστα Ναβαρίνο, ξεναγήθηκαν στην ευρύτερη περιοχή, μάθανε την ιστορία, πήγαν στην Ακρόπολη. Όπως προσπαθούμε να κάνουμε και πολλές εκδηλώσεις και να στηρίξουμε στα λύκειά μας. Τρία λύκεια διαθέτει η Κωνσταντινούπολη: το Ζωγράφιο, το Ζάπιο και η Μεγάλη του Γένους Σχολείο. Όπως λειτουργεί και το σχολείο Συνήλιο και στην Τένεδο. Λίγοι μαθητές. 50 στο ένα, 80 στο άλλο, ελάχιστοι μαθητές. Από εκεί πέρα όμως πρέπει να κάνουμε κάτι. Πρέπει κάποιοι να επιστρέψουν. Προσπαθούμε να δώσουμε κάποια κίνητρα, να βρούμε σπίτια, κατοικίες, δουλειές. Και δεν περιμένουμε τα πάντα από το κράτος. Δηλαδή, σαφώς χρειάζεται υποστήριξη, αλλά αυτό που θα πρότεινα και σε εσάς, από τη δική μου άποψη σας λέω, σε συνεργασία με την Εκκλησία και σε συνεργασία με τους συλλόγους που έχετε, μπορεί να κάνετε πολλά. Το κράτος θα είναι πάντα εκεί, αλλά νομίζω ο καθένας από εσάς πρέπει να αναλάβει μια πρωτοβουλία
και θα δείτε ότι κάποια πράγματα ανατρέπονται. Όταν ξεκινήσαμε πριν από ένα χρόνο να κάνουμε. Και επίσης, ένα σημαντικό έργο που. Το πιο κοστοβόρο και το πιο δύσκολο, το ξέχασα να το πω. Μετά το σεισμό στην Τουρκία, αποφασίσαμε να κάνουμε κατοικίες, προκατασκευασμένες κατοικίες, όχι κοντέινερ, προκατασκευασμένες κατοικίες για τους Ορθόδοξους Χριστιανούς που ζουν στην Αντιόχεια. Έχει ολοκληρωθεί το έργο, 31 κατοικίες, με την υποστήριξη πολλών επιχειρηματιών της Ελλάδος και της Ένωσης Ελληνικών Τραπεζών και του κ. Αλαφούζου και του Ιδρύματος Κωνσταντακόπουλου, όπου 31 οικογένειες στην Αντιόχεια, στο πουθενά, που δεν έχει μείνει τίποτα όρθιο, θα βρουν στέγη. Άρα χρειάζεται πολλή προσπάθεια πρώτα απ' όλα από εσάς. Δεν φταίτε εσείς για τίποτα, δεν ρίχνω τις ευθύνες σε εσάς, αλλά θεωρώ ότι πάντα υπάρχει ελπίδα. Πρέπει να βλέπουμε το παρόν, αλλά πρέπει να κοιτάμε και το μέλλον με μια διαφορετική οπτική γωνία. Ενδιάμεσα θα παρεμβαίνω. Θέλω να δώσω το λόγο στον καθηγητή, τον κύριο Συρίγο, διότι τα συνταξιδέψαμε, είπαμε πολλά. Είναι καθηγητής Διεθνούς Δικαίου και Εξωτερικής Πολιτικής στο Πάντιο Πανεπιστήμιο. Επειδή οι καθηγητές, ξέρετε, έχουν συνηθίσει στα 45 λεπτά μαθήματα, εδώ, επειδή, κύριε καθηγητά, θα σας παρακαλέσω, και όπως και από τους υπόλοιπους καθηγητές, αν μπορούμε να περιορίσουμε τον χρόνο στα 15 λεπτά και βεβαίως μετά θα δεχθούμε και ερωτήσεις, θα έχετε τον χρόνο σας. Χαίρομαι πολύ που το ακούω. Δεν θέλω να έρθω σε δύσκολη θέση να σας διακόπτω. Κύριε καθηγητά, ο λόγος σε εσάς. Έβαλα και ρολόι. Σεβασμιότατε, κύριε Δήμαρχε, κύριε Αντιπεριφερειάρχες, κύριε Αντιδήμαρχε, κύριε Αστυνομικέ Διευθυντά Ανατολικής Μακεδονίας και Θράκης, κύριε Αστυνομικέ Διευθυντά της Ορεστιάδας, καταρχάς θερμότατες ευχαριστίες για την τιμή να συμμετέχω στο 13ο Πανελλήνιο Πανθρακικό Αντάμωμα και ειδικότερα ευχαριστίες στην Πανελλήνια Ομοσπονδία Θρακικών Σωματείων, στον πρόεδρο τον κύριο Χρυσόπουλο, στα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου, καθώς και στο Εργαστήρι Πολιτισμού Νέας Ορεστιάδας το γέννημα και στην κυρία Ζήνα Ζάχαρη και βεβαίως στους συνδιοργανωτές, το Δήμο Ορεστιάδος και την Περιφέρεια Ανατολικής Μακεδονίας και Θράκης. Ο Σεβασμιότατος περιέγραψε με τρεις κουβέντες την κατάσταση που επικρατεί στον Εύρο, ειδικά στο βόρειο τμήμα του. Θα προσπαθήσω να σας δώσω ένα δικό μου όραμα για την περιοχή, το οποίο αφορά βέβαια κυρίως την Αλεξανδρούπολη, πρέπει να το ομολογήσω αυτό. αλλά, εάν επιτευχθεί, θα σημαίνει τόσο μεγάλη γεωπολιτική αλλαγή όσο δεν έχει γίνει από τότε που κατά την αργοναυτική εκστρατεία η Αργό άνοιξε το δρόμο για τον Εύξηνο Πόντο. Σας θυμίζω ότι σύμφωνα με το μύθο η Αργό πέρασε τις συμπληγάδες πέτρες, τις σταθεροποίησε και έκτοτε για τρεις χιλιετίες η οδός από τα στενά του Βοσπόρου και των Δαρδανελίων ήταν η συντομότερη και οικονομικότερη οδός για να μεταφέρεις προϊόντα από τις χώρες που είναι στον Εύξηνο Πόντο προς όλο τον υπόλοιπο κόσμο. Αυτό το πράγμα άλλαξε για πρώτη φορά τον Ιούλιο του 2020. Τον Ιούλιο του 2020 έγινε η πρώτη σιδηροδρομική μεταφορά από την Αλεξανδρούπολη στην Κωνσταντζά της Ρουμανίας. Και το ταξίδι το σιδηροδρομικό διήρκησε 55 ώρες. Έκτοτε έχουν γίνει άλλες 75 σιδηροδρομικές μεταφορές και ο μέσος χρόνος είναι 43 με 45 ώρες. Την ίδια περίοδο, εάν θέλει κάποιος να διασχίσει τα στενά του Βοσπόρου και των Δαρδανελίων και να πάει στο λιμάνι της Κωνσταντζάς, υπό ιδανικές συνθήκες, δηλαδή χωρίς καθυστέρηση στο Βόσπορο, με απόλυτη μπουνάτσα κτλ., θέλει τουλάχιστον 2 ημέρες. Από την Αλεξανδρούπολη έχουμε επιτύχει χρόνους 43 με 45 ημερών. Ορών.
Οι συγκεκριμένοι μάλιστα χρόνοι έχουν επιτευχθεί μέσα από τις υπάρχουσες δυσμενείς συνθήκες του σιδηροδρομικού δικτύου. Το βλέπετε δίπλα μας, είναι πίσω μας. Μονή σιδηροδρομική γραμμή εντός της Ελλάδος, παρατημένη σε μεγάλο βαθμό. Πολύ ωραία αναμονή για την κατάσταση των ελληνικών διζελομηχανών με ηλεκτρικές μηχανές όταν περνάνε στη Βουλγαρία. Βλέπετε, η Βουλγαρία και η Ρουμανία έχουν ηλεκτρικές, έχουν ηλεκτρικό δίκτυο. Εμείς δεν έχουμε ακόμη. Οριζόντια και, και όχι κάθετα δίκτυα. Τα δίκτυα στη Βουλγαρία και στη Ρουμανία είναι από τη θάλασσα, από τον Έξινο Πρόντο προς τη Σόφια και προς το Βουκουρέστι. Δεν είναι κάθετα δίκτυα για να πηγαίνεις με ταχύτητα. Παρόλα αυτά, όλα αυτά, η μονή συνδρομική γραμμή, αλλαγές, όλα αυτά σημαίνουν πολύ μεγάλες καθυστερήσεις. Παρ' όλα αυτά έχουμε επιτύχει χρόνου 43-45 ετών. Ωρών. Το κάνω όλο και χειρότερο, με συγχωρείτε. Με συγχωρείτε, η πραγματικότητα είναι ότι υποφέρω λίγο για τον εξής λόγο. Με χτύπαγε εδώ και τρεις μέρες σε ένα αυτοκίνητο, ένα air condition, είχα πάει με την οικογένειά μου μια εκδρομή και έχει γίνει το κεφάλι μου κουδούνι όλες αυτές τις ημέρες, οπότε μερικές φορές κάνω αυτά τα λάθη. Ο λοιπόν, κύριος Συρίγος είναι και λίγο κουρασμένος, γιατί σήμερα αυτά που λέει, μου τα εξηγούσε, γιατί πήγαμε στο λιμάνι της Αλεξανδρούπολης και βήμα-βήμα μου δείχνε το τι μπορεί να γίνει μέσα στο λιμάνι. Ξαναγηθήκαμε μία ώρα στο λιμάνι. Εξηγούσα τι σημασία έχουν οι πολύ μεγάλοι λιμανοβραχίονες οι οποίοι έχουν φτιαχτεί και το θέμα που υπάρχει με την εκβάθυνση του λιμανιού, αλλά και το θέμα που υπάρχει με τη δημιουργία και άλλων πλευρικών προβλητών για να μπορέσουν να πιάσουν και άλλα λιμάνια. Γιατί τα λέω όλα αυτά? Διότι σε αυτό το πλαίσιο που σας ανέφερα, χωράει πιστεύω και το δικό μας όραμα. Ποιο είναι αυτό? Η εδραίωση της Αλεξανδρουπόλεως ως του βασικού λιμένα εξαγωγής προϊόντων για τις δυτικές χώρες του Ευξήνου Πόντου, τη Βουλγαρία, τη Ρουμανία και την Ουκρανία. Οι συνθήκες, οι αντικειμενικές, είναι περίπου ιδανικές. Λόγω των μεγάλων λιμενικών έργων που έχουν γίνει με τους λιμενοβραχίονες, το λιμάνι είναι πλέον ασφαλές εδώ και αρκετά χρόνια. Είναι ευρύχωρο. Το Δεκέμβριο του 2022 επανεντάχθηκε στο Διευρωπαϊκό Δίκτυο Μεταφορών για περαιτέρω βελτίωση των υποδομών του. Η χερσαία ζώνη του είναι 1.100 στρέμματα. Για να καταλάβετε τις αντιστοιχίες, η χερσαία ζώνη στη Θεσσαλονίκη είναι 1.600 στρέμματα, δεν είναι πολύ μεγαλύτερη. Το Διεθνές Αεροδρόμιο της πόλεως βρίσκεται μόλις 4 χιλιόμετρα από το λιμάνι και στην Αλεξανδρούπολη ήδη καταλήγει αγωγός φυσικού αερίου που συνδέει την περιοχή με τη Βουλγαρία. Επιπλέον, από τις αρχές του 2024 λειτουργεί μόνιμος πλωτός σταθμός για την επαναεριοποίηση του υγροποιημένου φυσικού αερίου που στη συνέχεια διοχετεύεται στη Βουλγαρία. Για να μπορέσει όμως να υλοποιηθεί αυτό το όραμα, χρειάζεται να γίνουν τεράστια έργα. Τι σημαίνει? Σημαίνει ότι θα πρέπει η Αλεξανδρούπολη να γίνει από πλευράς υποδομών ένας μικρός Πειραιάς. Πιο συγκεκριμένα, θα πρέπει να δημιουργηθούν γερανοί οι οποίοι θα επιτρέπουν τη γρήγορη φορτοεκφόρτωση πλοίων. Θα πρέπει να δημιουργηθούν μεγάλες και σύγχρονες αποθήκες. Όλα αυτά τα εμπορευματοκιβώτια που θα βγαίνουν, κάπου πρέπει να παίρνουν. Το λιμάνι θα πρέπει να διασυνδεθεί με ένα σύγχρονο τερματικό σταθμό σιδηροδρόμου, ο οποίος θα το διασυνδέει με το αεροδρόμιο. Προσέξτε, εάν συμβεί αυτό, θα είναι το μοναδικό λιμάνι της χώρας, το οποίο θα έχει εμπορευματικό σταθμό εντός του αεροδρομίου με αδερφό εμπορευματικό σταθμό εντός του λιμανιού. Δεν υπάρχει άλλο τέτοιο λιμάνι. Αυτό λέγεται cargo terminal στην ορολογία των μεταφορών. Το πιο κρίσιμο όμως για τη δημιουργία αυτού του οράματος είναι η δημιουργία ενός διευρωπαϊκού άξονα, ο οποίος θα πηγαίνει από την Αλεξανδρούπολη μέσω της περιοχής αυτής σε Βάρνα, Κωνσταντζα, ως και την Οδυσσό. Κατά τη γνώμη μου, θα πρέπει να έχει τα χαρακτηριστικά της Αττικής Οδού. Δηλαδή,
αυτοκινητόδρομο δεξιά-αριστερά, σιδηρόδρομο ταχείας κυκλοφορίας στη μέση, ηλεκτροκίνητο, και παράλληλα αγωγούς φυσικού αερίου και καλώδια ηλεκτρικού ρεύματος και τηλεπικοινωνιών. Για να καταλάβετε δε τι λέω. Η Αλεξανδρούπολη σε ευθεία γραμμή απέχει από τον πύργο της Βουλγαρίας 220 χιλιόμετρα, από τη Βάρνα 300 χιλιόμετρα, από το παραδουνάβιο βουλγαρικό λιμάνι Ρούσε 330 χιλιόμετρα, από την Κωνστάντζα της Ρουμανίας 430 χιλιόμετρα και από την Οδυσσό σε ευθεία γραμμή 750 χιλιόμετρα, όσο απέχει δηλαδή η Αθήνα από την Κομοτηνή. Αυτή είναι σε ευθεία γραμμή η απόσταση από την Αλεξανδρούπολη στην Οδυσσό. Αυτό σημαίνει ότι αν φτιαχτεί ένας τέτοιος άξονας, μέσα σε 10-15 ώρες, ένα φορτίο θα μπορεί να βρίσκεται από την Οδυσσό στην Ελλάδα. Κατά το παρελθόν, δεν ήταν προτεραιότητα η οδική και σιδηροδρομική σύνδεση με την Ουκρανία. Οι παλαιότεροι εξημών θα θυμούνται ίσως τον περίφημο διευρωπαϊκό άξονα 9 της δεκαετίας του 1990, ο οποίος στόχευε να διασυνδέσει την Αλεξανδρούπολη με το Ελσίνκι πάνω στη Φιλανδία. Δεν τους ενδιέφερε τότε η Ουκρανία. Στη συνέχεια ο διευρωπαϊκός άξονας 9 ξεχάστηκε σε γενικές γραμμές, έγιναν κάποια τμήματά του, αλλά πέρασε στη λύθη όπως συμβαίνει με πολλά μεγαλεπίβολα έργα της Ευρωπαϊκής Ενώσεως. Η ρωσική εισβολή όμως στην Ουκρανία και η αμεσότατη εμπλοκή της Ευρώπης, της Ευρωπαϊκής Ενώσεως και της Δύσεως σε όλη αυτή την ιστορία και η ανάγκη για στενότερη διασύνδεση με την Ουκρανία αλλάζουν όλες αυτές τις προτεραιότητες. Σήμερα μιλάμε για τη δυνατότητα του λιμανιού της Αλεξανδρουπόλεως να εξάγει σιτηρά από την Ουκρανία να έρχονται στην Ελλάδα. Σύντομα, όταν τελειώσει ο πόλεμος, θα προκύψουν οι τεράστιες ανάγκες για ανασυγκρότηση της Ουκρανίας, πράγμα το οποίο σημαίνει ότι θα χρειάζεται να φεύγουν τρένα να μπορούν να μεταφέρουν υλικά στην Ουκρανία, η οποία θα φτιάχνεται από την αρχή. Επομένως, πρέπει πρωτίστως στην Ευρωπαϊκή Ένωση να στραφούμε για χρηματοδότηση αυτού του διευρωπαϊκού δικτύου. Ξεκίνησα με τον Ιάσονα. Όταν είχε απευθυνθεί στον Κένταυρο Χίρονα, ο Ιάσον ξεκίνησε να πάει να βρει το χρυσό μαλοδέρας στη Μαύρη Θάλασσα και ρώτησε τον Κένταυρο Χίρονα πώς θα έφτανε εκεί. Και ο Κένταυρος του απάντησε, πρέπει να διασχίσεις 3 θάλασσες προς την Ανατολή. Το Αιγαίο, τη θάλασσα του Μαρμαρά και τη Μαύρη Θάλασσα για να φτάσεις εκεί. Για να φτάσεις δηλαδή στη μυθική Κολχίδα του Ευξήνου Πόντου. Εάν δουλέψουμε στοχευμένα και γρήγορα, το ταξίδι προς την Κολχίδα θα είναι μόνον χερσαίο. Τα καράβια θα χρησιμοποιούν πλέον μόνον το λιμάνι της Αλεξανδρουπόλεως για να συνδέσουν όλες τις χώρες του Δυτικού Ευξήνου Πόντου με τον υπόλοιπο κόσμο. Κυρίες και κύριοι, μιλάμε για μία γεωπολιτική αλλαγή η οποία συμβαίνει μία φορά στα 3.000 χρόνια. Δεν έχει ξανασυμβεί κάτι τέτοιο. Προσωπικώς βλέπω την ευκαιρία μπροστά μας. Τι σημαίνει αυτό? Σημαίνει ανάπτυξη για όλη την περιοχή του Εύρου. Σημαίνει ότι θα γίνουμε η βασική περιοχή, το βασικό λιμάνι για όλο το Δυτικό Εύξηνο Πόντο. Για Βουλγαρία, Ρουμανία και Ουκρανία. Σημαίνει ότι δεν θα είμαστε η αξιόπιστη εναλλακτική οδός, θα είμαστε η βασική οδός για να πάει κάποιος εκεί. Αντιλαμβάνεστε τι σημασία έχει αυτό για την περιοχή.
Κάνετε λάθος. Η ανάπτυξη δεν περιλαμβάνει, ποτέ η ανάπτυξη δεν πιάνει μόνον ένα σημείο και μία πόλη. Πιάνει ένα σημείο και μία πόλη αν το περιορίσεις μόνον πάνω στο λιμάνιο, όπως είναι τώρα η Αλεξανδρούπολη. Υπάρχει ένα λιμάνι, άμα έρθει κάποιο καράβι και φτάσει, καλωσόρισε. Εάν όμως φτιάξεις δίκτυα τα οποία θα διασυνδέουν την περιοχή, δείτε τι έχει γίνει στην Αθήνα από τότε που φτιάχτηκε η Αττική Οδός. Η Αττική Οδός σκόρπισε όλη την Αθήνα προς την περιοχή των Μεσογείων. Άλλαξε την εικόνα της Δυτικής Αττικής. Μιλάω για κάτι το οποίο ξεπερνά τα όρια μιας αλλαγής που σχετίζεται με την καθημερινότητα. Μιλάω για κάτι το οποίο αλλάζει τα γεωστρατηγικά δεδομένα και τη θέση της χώρας μας. Αν θυμάστε, τη δεκαετία του 90 είχαμε μιλήσει για τη διασύνδεση του πύργου της Βουλγαρίας με τον περίφημο αγωγό Μπουργκάς Αλεξανδρούπολη. Αυτός δεν ολοκληρώθηκε. Κατά τη γνώμη μου, έτσι όπως έχουν εξελιχθεί τα πράγματα, ευτυχώς. Αλλά ο λόγος που τότε τον θέλαμε ήταν για να υπάρχει στην ευρύτερη περιοχή ένας φραγμός εμπορικός δίπλα στην Τουρκία. Μια τέτοια σύνδεση αλλάζει και τη φυσιογνωμία της περιοχής από πλευράς αμυντικών χαρακτηριστικών, με δεδομένο ότι είμαστε δίπλα σε αυτό το γείτονα. Κυρίες και κύριοι, εάν όλα πάνε καλά και δουλέψουμε σοβαρά, σε 10 χρόνια από τώρα η φράση του Κένταυρου Χίρονα «Τρεις θάλασσες προς την Ανατολή» θα είναι μόνον τμήμα του μύθου. Σας ευχαριστώ πάρα πολύ. Ακριβώς 15 λεπτά. Μάλλον είχατε βάλει και εσείς, είχατε βάλει το χρονόμετρο. Επειδή είχαμε σήμερα όλη την περιοδία και κουβεντιάζαμε, πράγματι υπάρχει ένα όραμα, δεν είναι μόνο το λιμάνι, είναι και το οδικό δίκτυο και το σιδηροδρομικό δίκτυο, είναι και η ευκολία που θα έρχονται και από τις άλλες χώρες εμπορεύματα εδώ, είναι μια προοπτική πολύ σημαντική. Σε βάθος χρόνου όμως, και εκεί χρειάζεται μια επιμονή. Απλά επειδή και εγώ είμαι και λίγο και πρακτικός και μου αρέσουν και τα βραχυπρόθεσμα σχέδια, που μπορεί να φέρουν αποτελέσματα. Ένα βασικό πράγμα που πρέπει να γίνει, νομίζω, στην περιοχή, επειδή η Τουρκία είναι μια πολύ μεγάλη χώρα και επειδή και τον Σεβασμιώτο το μιλούσαμε και για την Αδριανούπολη, την ανάπτυξή της. Πρώτα απ' όλα, νομίζω, το κράτος πρέπει να αποφασίσει εκεί στο τελειωνέτο, στις Καστανιές, να το φτιάξει, γιατί στην Τουρκία το έχουν κατασκευάσει, για να υπάρχει μια γρήγορη πρόσβαση, πρώτα απ' όλα, και των Τούρκων προς αυτή την περιοχή. Όμως αυτό μπορεί να βοηθήσει την περιοχή όχι μόνο τουριστικά, που εντάξει, εδώ η Ρωσιάδα τουριστικά δεν μπορεί να αναπτυχθεί όσο η Αλεξανδρούπολη, δεν έχει θάλασσα, δεν έχει τίποτα, αλλά σας δίνω μια προοπτική για άλλα πράγματα. Επειδή συζητείτε ποια είναι η Ελλάδα, η προοπτική ιδιωτικού πανεπιστημίου. Σκεφτείτε, δηλαδή πρέπει να αλλάξουμε και στην πόλη αυτό προσπαθούμε να τους δώσω την προοπτική. Δεν είναι μόνο τα επαγγέλματα που υπάρχουν σήμερα, αλλά να αλλάξουμε την προοπτική. Σκεφτείτε ιδιωτικό πανεπιστήμιο στην Ορεστίαδα, αγγλόφωνο, που να έρχονται φοιτητές από την Τουρκία και βεβαίως από την Ελλάδα και από τη Βουλγαρία και να σπουδάζουν εδώ. Σκεφτείτε πώς μπορεί να αναπτυχθεί αυτή η περιοχή. Γιατί να υπάρχει αυτό το πανεπιστήμιο στην Αλεξανδρούπολη και όχι στην Ορεστίαδα. Να σκεφτούμε πάλι διεκδικητικά. Όνειρα ακούγονται, αλλά θα σας πω και τα μεγέθη. Ένα πολύ μικρό αεροδρόμιο που μπορεί να προσγειώνονται ελικοφόρα στην Ορεστίαδα. Θα μου πει κάποιος, μα υπάρχει στην Αλεξανδρούπολη. Ναι, αλλά είναι μία ώρα και 15 λεπτά. Όταν η Πάτμος έχει αεροδρόμιο και η Πάρος έχει αεροδρόμιο, με τον τουρισμό το καλοκαίρι και το χειμώνα λειτουργούν τα αεροδρόμια, σκεφτείτε από την Αδριανούπολη να έρχονται στην Ορεστίαδα και να ταξιδεύουν όσοι θέλουν Τούρκοι να ταξιδέψουν για την Αθήνα. Άρα χρειάζονται να αλλάξει όλη η νοοτροπία μαζί με τέτοια μεγαλεπίβολα σχέδια που μπορεί να φέρουν μια τεράστια ανάπτυξη, αξιοζήλευτη θα έλεγα, που μπορεί να ζηλεύουν ακόμα και στην Αλεξανδρούπολη. Νομίζω χρειάζεται μια τέτοια προοπτική, η οποία βεβαίως αυτά είναι στα πρόχειρα που συζητούμε, αλλά πρέπει, εγώ το δίνω σαν όραμα που μπορεί να μην μείνουμε στα σημερινά δεδομένα της περιοχής. Από εκεί πέρα,
Πάμε στους υπόλοιπους καθηγητές που θα μας κάνουν τις αξιόλογες ομιλίες τους. Ο κύριος, με συγχωρείτε, λοιπόν, ο κύριος Γιώργος Τσιγάρας, καθηγητής πρόεδρος του Τμήματος Ιστορίας και Εθνολογίας στο Δημοκρίτιο Πανεπιστήμιο, όπου θα μας μιλήσει για το Οικουμενικό Πατριαρχείο. Παρακαλώ, έχετε το λόγο. Σεβασμιότατε, κύριε Δήμαρχε, κυρία εκπρόσωπε του Περιφερειάρχη, κύριε Αντιπεριφερειάρχα, εντιμότατοι άρχοντες, αγαπητοί φίλοι από το Δημοκρίτιο Πανεπιστήμιο Θράκης, κυρίες και κύριοι, η συμβολή του Οικουμενικού Πατριαρχείου στην πολιτιστική ιστορία των Ορθοδόξων, ιδιαιτέρως δε των σλαβικών λαών, έχει καταστεί σήμερα κοινό τόπο στην έρευνα της πολιτισμικής ιστορίας, καθώς και της ιστορίας της τέχνης της Βυζαντινής περίοδου. Η τέχνη του Βυζαντίου διαδόθηκε στους λαούς της περιφέρειας αλλά και στα έθνη εκτός των συνόρων της κρατεάς αυτής αυτοκρατορίας. Είναι αναγκαίο να επισημανθεί ότι οι Βυζαντινοί δεν αντιμετώπιζαν την περιοχή της κεντρικής και της ανατολικής Ευρώπης ως μια περιοχή την οποία ήθελαν να ενσωματώσουν στην κρατεά τους κρατική δομή. Θεωρούσαν όμως ότι οι περιοχές αυτές παρουσίαζαν εκκλησιαστικό, πολιτικό και πολιτισμικό ενδιαφέρον και γιατί όχι και γεωστρατηγικό. Αναφέρομαι στην περιοχή αυτή γιατί θεωρώ ότι ο φωτισμός των Σλάβων από τους Αγίους Κύριλο και Μεθόδιο αποτελεί ένα καλό παράδειγμα που δείχνει τον τρόπο με τον οποίο οι Βυζαντινοί και το Πατριαρχείο της Κωνσταντινούπολεως αντιμετώπιζαν τον δικό τους πολιτισμό αλλά και το πώς αντιλαμβάνονταν τη μετάδοσή του. Πέρα από τις πολιτικές και διπλωματικές πλευρές του ζητήματος αυτού, η Βυζαντινή Εκκλησία, δηλαδή το Οικουμενικό Πατριαρχείο, με τη δημιουργία του γλαγολιτικού αλφαβήτου, προσέφερε την ελευθερία στους μη ελληνόφωνους λαούς να δοξάζουν το Θεό στη γλώσσα τους, γεγονός που ερχόταν σε αντίθεση με την τότε άκαμπτη πολιτική της τριγλωσσίας της Εκκλησίας της Ρώμης. Αισθάνομαι την ανάγκη να τονίσω ότι αυτή η πολιτική της πολιτισμικής ελευθερίας ασκείται μέχρι σήμερα από το Οικουμενικό Πατριαρχείο όσον αφορά τις άλλες Ορθόδοξες Αυτοκέφαλες Εκκλησίες. Είναι επίσης γνωστά τα αποτελέσματα της πολιτικής αυτής στη γλώσσα και στη φιλολογική παράδοση των Σλαβικών λαών. Στην εκκλησιαστική τέχνη, όπως μπορεί να παρατηρήσει κανείς στα μεσοβυζαντινά και ιστοροβυζαντινά μνημεία της Βαλκανικής Χερσονήσου και της Ρωσίας, το εικαστικό ιδίωμα της τέχνης του Βυζαντίου διαδίδεται ευρέως. Ωστόσο, στα μνημεία των περιοχών αυτών ανοιχνεύονται ήδη από τα πρώιμα έργα εικονογραφικές και τεχνοτροπικές ιδιαιτερότητες που αντανακλούν τις τοπικές παραδόσεις. Τοιχογραφίες και ψηφιδωτά σε μνημεία όπως η Αγία Σοφία στην Αχρίδα και στο Κίεβο, η Μιλέσεβα, η Γκρατσάνιτσα, η Στουντένιτσα, η Εκκλησία της Μπογιάννα στη Βουλγαρία και οι Ναοί στη Ρωσία και στην Ουκρανία πιστοποιούν τις παραπάνω θέσεις. Η τέχνη του Βυζαντινού κράτους και της Εκκλησίας Κωνσταντινουπόλεως αντανακλά την πολιτική δύναμη και την πολιτιστική δυναμική της αυτοκρατορίας. Η πολιτική και η οικονομική ισχύς του Βυζαντίου κατέστησαν την Κωνσταντινούπολη το μοναδικό πολιτισμικό κέντρο στην Ευρώπη και στη Δυτική Ασία. Όπως ο σόλιδος ήταν το διεθνές εντός εισαγωγικών νόμισμα της εποχής εκείνης, έτσι και η Βυζαντινή τέχνη ακτινοβολούσε στις περιοχές που συνόρευαν με την αυτοκρατορία και επιδρούσε και σε πιο απομακρυσμένες περιοχές. Είναι επίσης γνωστό ότι οι σταυροφορίες είχαν μεν καταστροφικές συνέπειες για την πολιτική επιβίωση του Βυζαντινού κράτους, ωστόσο είχαν ως αποτέλεσμα η Βυζαντινή τέχνη από τον 13ο αιώνα και μετά να διαδοθεί στη Δύση, όπως δείχνουν τα λαμπρά καλλιτεχνικά δείγματα, ιδιαίτερα στα μνημεία της Ιταλίας, της Γερμανίας και της Μεσευρώπης. Η πολιτιστική ακτινοβολία του Οικουμενικού Πατριαρχείου στους Ορθοδόξους λαούς της Βαλκανικής, αλλά και πέραν αυτής, θεωρώ ότι στηρίζεται όχι απαραίτητα στην πολιτισμική ισχύ της Βυζαντινής Αυτοκρατορίας, αλλά κυρίως στην πνευματική ισχύ του Πατριαρχείου, η οποία θεμελιώνεται θεωρητικά επάνω στα δικαιώματα της Εκκλησίας της Κωνσταντινούπολεως, αρχικά στην τότε Οικουμένη και στη συνέχεια στη σύγχρονη εποχή της Εκκλησίας της Διασποράς, δηλαδή στις Ορθόδοξες Εκκλησίες που δεν περιλαμβάνονται εντός των γνωστών ορίων της δικαιοδοσίας των αυτοκεφάλων Ορθοδόξων Εκκλησιών και τα οποία δικαιώματα κατοχυρώθηκαν από τους κανόνες των Οικουμενικών Συνόδων. Σε αυτή την ιστορική και νομοκανονική πραγματικότητα στηρίζεται η διαχρονική πολιτιστική επίδραση του φαναρίου στους Ορθοδόξους πληθυσμούς.
τη συμβολή του Οικουμενικού Θρόνου μέσω και της εκκλησιαστικής τέχνης στη διαμόρφωση της πολιτιστικής ταυτότητας των Ορθοδόξων στη μετά την άλωση εποχή, εξέφρασε ο Παναγιώτατος Οικουμενικός Πατριάρχης κ. Βαρθολομαίος κατά τρόπο λιτό και περιεκτικό ως ακολούθως. Η τιάφτη τέχνη, η Βυζαντινή, ως έκφραση ευσεβίας των πιστών, μεθ' υπομονής και προσευχής καλλιεργουμένη, υπό ανωνύμων ως επιτοπολή αγιογράφων, έδωκεν ιδία εν τη μεγαλονίμω πόλη του Κωνσταντίνου εξαίσια δείγματα ανυπερβλήτου κομψότητος, τα οποία πολλοί εζήλωσαν και προσεπάθησαν να μιμηθούν. Το γεγονός τούτο είχε ως αποτέλεσμα τη συνέχιση της παραδόσεως της Βυζαντινής εκκλησιαστικής τέχνης εντός και εκτός των ορίων αυτής, των τοπικών και των χρονικών. Κλείνουν τα εισαγωγικά. Η κανονική θέση της Εκκλησίας της Κωνσταντινούπολης εντός της Ορθοδόξου Εκκλησίας, παρά τις μεγάλες ιστορικές μεταβολές που συνέβησαν μετά το 1453, δεν μεταβλήθηκε. Αντιθέτως, ενδυναμώθηκε και παγιώθηκε. Μέσα σε αυτό το νέο ιστορικοπολιτικό περιβάλλον, το Οικουμενικό Πατριαρχείο εμπέδωσε τη σταθερή θέση του ως πρωτόθρονης Εκκλησίας, γεγονός που είχε ως αποτέλεσμα τη διατήρηση του απαραχαράκτου της Ορθοδόξου πίστεως και παραδόσεως, καθώς και της διαφύλαξης της ενότητας των Ορθοδόξων Εκκλησιών. Η ιστορικοθεολογική αυτή πραγματικότητα, καθώς και η διαφύλαξη της ενότητας των Ορθοδόξων σε θέματα πίστεως και ήθους, συνετέλεσε στη διαμόρφωση ενός σε γενικές γραμμές κοινού τρόπου ζωής και μιας κοινής αισθητικής αντίληψης για τους Ορθοδόξους λαούς της Βαλκανικής, μια στάση που αποτελεί συνέχεια του Βυζαντινού τρόπου ζωής και του Βυζαντινού βλέμματος, δηλαδή της αντίληψης για την τέχνη, την έμφαση στον ανθρωπομορφικό χαρακτήρα της ζωγραφικής, δηλαδή συνεχίζει την αρχαιοελληνική παράδοση, και την μέσω της οράσεως του βλέμματος, προσέγγισης του κόσμου και πρόσληψη της γνώσης. Στην εξέλιξη αυτή, το Οικουμενικό Πατριαρχείο στην Κωνσταντινούπολη, αλλά και η μοναστική πολιτεία του Αγίου Όρους, που ανήκει στη δικαιοδοσία του Φαναρίου, με τη σπουδαία πνευματική και πολιτιστική τους ακτινοβολία, συνετέλεσαν στην εξακτίνωση της Βυζαντινής πολιτιστικής παράδοσης σε περιοχές όχι μόνο μέσα στα όρια του κράτους των Οθωμανών, αλλά και έξω από αυτό, στην κεντρική και ανατολική Ευρώπη. Επιπρόσθετα, η έρευνα των τελευταίων δεκαετιών έχει αναδείξει τη σημασία του ιστορικού και πολιτικού περιβάλλοντος, εντός του οποίου διαμορφώθηκε αυτή η πολιτισμική πραγματικότητα στη μετά την άλωση της πόλης περίοδο. Με τη λεγόμενη μεταβυζαντινή τέχνη παγιώνεται πλέον αυτή η καλλιτεχνική ενότητα των Ορθοδόξων, η οποία, οφείλω να τονίσω, δεν οφείλεται στο συγκεντρωτικό σύστημα του διδήμου, εντός εισαγωγικών σουλτανική απολυταρχία, και εντός εισαγωγικών πάλι πατριαρχική μονοκρατορία, η οποία δεσπόζει από την περιφέρεια στο κέντρο, όπως υποστηρίχθηκε τελευταία. Οι αιτίες της καλλιτεχνικής ενοποίησης των Ορθοδόξων στα Βαλκάνια θα πρέπει να αναζητηθούν αλλού και θα τις παρουσιάσω σε άλλη ευκαιρία για να μην σας κουράζω απόψε. Ενδεικτικό είναι το παράδειγμα των περιφερόμενων των 16ου και 17ου αιώνα στη Βαλκανική Χερσόνησο Ορθοδόξων στην πίστη καλλιτεχνικών συνεργείων, τα οποία συνετέλεσαν στη διάδοση της τέχνης των κριτικών ζωγράφων, καθώς και στη διαμόρφωση αυτής της κοινής καλλιτεχνικής γλώσσας. Τα εργαστήρια αυτά, όπως και η μεταφορά έργων τέχνης που συνετέλεσαν στο λεγόμενο «culture transfer», ακολουθούσαν τους κεντρικούς εμπορικούς δρόμους και τα δίκτυα που είχαν αναπτυχθεί μέσα στις περιοχές του κράτους των Οθωμανών, αλλά και έξω από αυτό, στον περίγυρό του. Οι διαδρομές που μας ενδιαφέρουν ήταν δύο. Η μία κατευθυνόταν βόρεια και ανατολικά και η άλλη στα δυτικά. Περνούσε μέσα της Βενετίας, όπου η μεγάλη ελληνική κοινότητα του Αγίου Γεωργίου, ενώ ένας κλάδος της κατέληγε στις ελληνικές κοινότητες της Μεσευρώπης, στην Αυστρία και στην Ουγγαρία. Επίσης, τα καραβάνια ακολουθούσαν τις εμπορικές διαδρομές, διέσχιζαν την Οθωμανική Αυτοκρατορία και κατέληγαν στον ευρύτερο περίγυρό της, αλλά και επέστρεφαν μέσω αυτών των δρόμων. Διακινούσαν εμπορεύματα και κάθε λογής προϊόντα και έργα τέχνης, ταυτόχρονα όμως μετέφεραν και πλήθος πληροφοριών, νέες ιδέες, νοοτροπίες και καλλιτεχνικές αντιλήψεις, συχνά δε μετέφεραν και τα ίδια τα εργαστήρια των ζωγράφων. Ωστόσο, μετά τις συνθήκες του Κάρλοβιτς, του Πασάροβιτς και αργότερα του Κιουτσούκα Εναρτζή, δομήθηκε το απαραίτητο πολιτικό πλαίσιο για την ανάπτυξη του εμπορίου και των κάθε λογής ανταλλαγών της Οθωμανικής Αυτοκρατορίας με τα ευρωπαϊκά χριστιανικά κράτη.
Την περίοδο αυτή ομαλοποιείται η ζωή των Ορθοδόξων υπηκόων του κράτους των Οθωμανών, γεγονός που είχε ως συνέπεια την ανάπτυξη του εμπορίου και την οικονομική του άνοδο, με ευεργετικές συνέπειες στην ανάπτυξη της τέχνης. Ιδιαίτερο ενδιαφέρον για το ζήτημα που θίγεται στην ανακοίνωση αυτή παρουσιάζεται η κατά τον 19ο αιώνα ιστορία της εκκλησιαστικής τέχνης στη Θράκη. Οι απλές τρίκλιτες βασιλικές που ανοικοδομούνται στην περιοχή μας κατά την περίοδο του Τανζιμάτ έχουν ως πρότυπο τους ναούς της πόλης, όπως για παράδειγμα τον πάνσεπτο Ιερό Πατριαρχικό Ναό του Αγίου Γεωργίου, τον Αγιοταφικό Ναό του Αγίου Γεωργίου, τους ναούς της Θεοτόκου Παραμυθίας Βλάχ Σεράι, του Αγίου Γεωργίου Ποτηρά, του Συναϊτικού Μετοχίου του Τιμίου Προδρόμου, του Αγίου Δημητρίου του Ξελόπορτας και του Αγίου Γεωργίου του Εδερνέ Καπού και άλλων. Ιδιαίτερη μνήμα θα πρέπει να γίνει στα ξυλόγλυπτα τέμπλα των ναών της Παναγίας του Μπαλίνου, της Παναγίας της Σούδας, της Θεοτόκου των Ουρανών, του Αγίου Νικολάου Τόπκαπου και του Αγίου Νικολάου Ψωμαθίων, τα οποία τέμπλα μιμούνται οι εκκλησίες των Ρωμαϊκών κοινοτήτων στην Πρίγκιπο, στην Ήμβρο, στην Ένο, στο Διδημότυχο, στο Σουφλί, στην Ξάνθη και σε εκκλησίες άλλες στη Ροδόπη. Το απλό ξύλινο τέμπλο του ναού του Ακαθίστου Ύμνου στην Ξάνθη αποτελεί ένα καλό παράδειγμα της επίδρασης της τέχνης της Κωνσταντινούπολης κατά το δεύτερο μισό του 19ου αιώνα, αφού οι εικόνες του φιλοτεχνήθηκαν από Κωνσταντινοπολίτη ζωγράφο από το Χάσκιο. Οι καλλιτεχνικές σχέσεις της εκκλησιαστικής τέχνης στη Θράκη με τα ρεύματα της μεγάλης πόλης του Κωνσταντίνου είναι αυτονόητες, αφού η περιοχή αυτή ανήκει στη δικαιοδοσία του Οικουμενικού Πατριαρχείου και γεωγραφικά ανήκουν στον ίδιο χώρο. Το είπε και ο κύριος Κωστίδης προηγουμένως. Τα ντόπια θρακιώτικα καλλιτεχνικά εργαστήρια της Αδριανούπολης, της Ένου και της Ρεδεστού ζωγραφίζουν φορητές εικόνες με μια καλλιτεχνική και αισθητική αντίληψη ανοιχτή στα ρεύματα της εποχή τους, ακολουθώντας την κοσμοπολίτικη ορθόδοξη αντίληψη του φαναρίου σχετικά με την ιστορία, την τέχνη και τον πολιτισμό. Το θέμα για το οποίο μόνο νήξεις μπορούν να διατυπωθούν στα περιορισμένα πλαίσια αυτής της εισήγησης είναι μεγάλο. Είναι πολυσύνθετο και χρειάζεται περαιτέρω και εντελεχή διερεύνηση. Σεβασμιότατε, κύριε Δήμαρχε, τελειώνοντας, ευελπιστώ ότι έστω και με τις νήξεις αυτές διαφάνηκε ότι η Ορθόδοξη Εκκλησία και ιδιαιτέρως η μήτυρ του γένους των Ορθοδόξων, Αγία του Χριστού Μεγάλη Εκκλησία, για να παραφράσω τα λόγια ενός ιεράρχου του θρόνου, μπορεί να καυχάται ότι στη ζωή και την ιστορία της δεν παρέλειψε να μεριμνά για την πνευματική καθοδήγηση των τέκνων της, προβάλλοντας τον ένδοξό μας Βυζαντινισμό, την πολιτιστική ιδιοπροσωπεία των Ορθοδόξων της Βαλκανικής, όχι ως αυταξία και πολιτισμική επιταγή, αλλά ως μια πρόταση ήθους και ζωής. Θεωρώ αναγκαίο να τονιστεί ότι το φανάρι δεν υπέκυψε στον πειρασμό της πολιτισμικής και καλλιτεχνικής ομογενοποίησης των λαών. Το έδειξε σαφέστατα η ανακήρυξη από το Οικουμενικό Πατριαρχείο της Αυτοκεφαλίας της Εκκλησίας της Ουκρανίας για τη διαχρονική μαρτυρία του φαναρίου στην ιστορία και του πολιτισμού και στην προώθηση της καλλιτεχνικής παράδοσης των Ορθοδόξων είναι διαποτισμένη από την αγωνία για την εμπέδωση του κοσμοπολίτικου πνεύματος του Βυζαντίου, του πνεύματος της Ρωμαίου Σφήνης. Σας ευχαριστώ. Ευχαριστούμε πάρα πολύ για την ομιλία. Επειδή αναφερθήκατε στο Οικουμενικό Πατριαρχείο και στους Ρωμιούς, χαίρομαι ιδιαίτερα για όλη την αναφορά. Η αλήθεια είναι ότι το Οικουμενικό Πατριαρχείο μας δίνει το παράδειγμα. Στην Κωνσταντινούπολη και με 2.000 κατοίκους, αλλά το Οικουμενικό Πατριαρχείο ούτως ή άλλως πια σε όλο τον κόσμο εκπέμπει το φως. Αλλά στην πόλη ακόμα κρατάμε μια παράδοση. Επειδή η Ελλάδα είναι μέλος Ευρωπαϊκής Ένωσης, ακολουθεί και άλλους δρόμους ευρωπαϊκούς. Η σχέση της Εκκλησίας με την παιδεία και με τον κόσμο είναι λίγο διαφορετική. Δηλαδή, ακόμη και τώρα τα σχολεία μας παραμένουν δίπλα στην Εκκλησία. Τους μαθητές τους παίρνουμε κατευθείαν από, και ακόμα και στο βρεφονιπιακό σταθμό που έχουμε στην Αγία Τριάδα, τα παιδιά 2-3 ετών τα πηγαίνουμε στην Εκκλησία πολλές φορές. Δηλαδή, υπάρχει μια πολύ στενή σχέση της Εκκλησίας με τους πιστούς. Όπως αυτό που πολλές φορές μου λένε, γιατί λες Ρωμιός και δεν λες Έλληνας. Διότι είναι μια ορολογία που τη χρησιμοποίησε και ο αξιότιμος καθηγητής.
Εκεί περιλαμβάνει φυσικά και τον ελληνικό πολιτισμό, αλλά περιλαμβάνει και πάρα πολύ και την θρησκεία, τη σχέση που έχουμε με τη θρησκεία και την εκκλησία. Και δεν μιλάω μόνο με αυστηρούς όρους θρησκευτικούς, αλλά της παράδοσης. Και αυτό προσπαθούμε να τηρήσουμε και ευχαριστώ πάρα πολύ στην αναφορά στον κύριο καθηγητή. Τώρα, πάμε στον τελευταίο καλεσμένο μας και ευχαριστώ καταρχάς που τηρήσαμε και το χρόνο και μάλιστα λίγο νωρίτερα τελειώσατε, κύριε καθηγητά. Ο Ιωάννης Μπακιρτζής, αναπληρωτής καθηγητής του Τμήματος Ιστορίας και Εθνολογίας στο Δημοκρατικό Πανεπιστήμιο, θα αναφερθεί στις συνθήκες Λοζάνης, όπου νομίζω έχουμε να συζητήσουμε πολλά, γιατί άκουσαμε αναφορές για την παράδοση της Ανατολικής Θράκης. Απλά μια αναφορά ήθελα να κάνω, ότι πολλές φορές κατηγορούμε εκείνη την εποχή, να θυμίσουμε ότι χάσαμε έναν πόλεμο. Όταν έχεις μια ήττα, πας για να κερδίσεις ό,τι περισσότερο μπορείς. Δυστυχώς πονέσαμε, αλλά χάσαμε έναν πόλεμο. Αυτό πρέπει να το παραδεχθούμε και από εκεί πέρα ξεκίνησε μια νέα αρχή. Κύριε καθηγητά. Κύριε Κωστίδη, ευχαριστώ για τον λόγο. Σεβασμιότατε, εντιμότατη πολιτική, στρατιωτική και των σωμάτων ασφαλείας άρχοντες, συνάδελφοι, αγαπητοί φίλοι, καταρχάς θα ευχαριστήσω τους διοργανωτές για την τιμητική πρόσκληση. Θα σας μιλήσω όσο το δυνατόν συντομότερα, καταλαβαίνω και το περασμένο της ώρας και την κόπωση που ενδεχομένως έχετε, θα σας μιλήσω για τις συζητήσεις στις συνεδρίες της Λοζάνης το Νοέμβριο του 1922. Καταρχάς, οι επιμέρους συνεδρίες της διάσκεψης Λοζάνης αποτελούν ένα εξαιρετικό πεδίο έρευνας σχετικά με το σκεπτικό και τις σκοπιμότητες βάσει των οποίων αναδιευθετήθηκαν τα ζητήματα τα σχετικά με τον Πρώτο Παγκόσμιο Πόλεμο, όπως εξελίχθηκαν και μετά τη Μικρασιατική Καταστροφή των Ελλήνων τον Αύγουστο του 1922. Μια πρόγευση σχετικά με όσα επρόκειτο να ακολουθήσουν στις εργασίες της διάσκεψης δόθηκε από τους όρους της ανακοχής των Μουδανιών της 11ης Οκτωβρίου του 1922, με κυριότερο την υποχρέωση της Ελλάδος να παραιτηθεί της κυριαρχίας της Ανατολικής Θράκης και να την παραχωρήσει στην Τουρκία εντός διαστήματος μηνός. Με το προηγούμενο αυτό, ο πληρεξούσιος της Τουρκίας, ο Ισμέτ Ινωνού, διεκδίκησε στη Λοζάνη ευθύς εξ αρχής και την Δυτική Θράκη, επικαλούμενος την ισχυρή δημογραφική πλειονότητα του μουσουλμανικού στοιχείου στην περιοχή και υπέβαλε το αίτημα για διενέργεια δημοψηφίσματος, παραθέτοντας πλην άλλων και επιχειρήματα ιστορικού εντός εισαγωγικών περιεχομένου, ώστε να επιτύχει τουλάχιστον την αυτονομία της επαρχίας. Κάποια άλλα επιχειρήματα του Τούρκου αντιπροσώπου είχαν ιστορικό περιεχόμενο, ειδικώς για την ευρύτερη περιοχή και την πόλη του Διδημοτήχου. Όλες αυτές οι τοποθετήσεις απορρίφθηκαν τεκμηριωμένα τόσο από την ελληνική αντιπροσωπεία, όσο και από κάποιες άλλες, του Υπουργού Εξωτερικών της Βρετανίας και Προέδρου της Συνεδρίασης, Λόρδου Κέρζον, μη εξαιρουμένου. Προκειμένου να γίνει αντιληπτή η ιδιαιτερότητα του κλίματος στις συζητήσεις της Λοζάνης, δεδομένων δύο παραμέτρων, δηλαδή της χρονικής απόστασης από το τέλος του Πρώτου Παγκοσμίου Πολέμου και του γεγονότος ότι η ηττημένη στην παγκόσμια σύραξη Οθωμανική Αυτοκρατορία προσερχόταν στο τραπέζι των διαπραγματεύσεων πλέον ως η νικήτρια του Μικρασιατικού Πολέμου Νέα Τουρκία, θεωρείται διαφωτιστική η προσωπική μαρτυρία του προαναφερθέντος Υπουργού των Εξωτερικών της Βρετανίας, προερχόμενη από την βιογραφία του. Ανοίγω εισαγωγικά. Μέχρι του παρόντος, λέει ο Κέρζον, στις συνθήκες ειρήνης που προέκυψαν από τον Παγκόσμιο Πόλεμο, δεν ήταν ούτε κατελάχιστον αντικείμενο διαπραγμάτευσης. Απλώς είχαν καταρτιστεί από τους νικητές και επιβλήθηκαν στους ηττημένους. Και όταν εν τέλει οι όροι είχαν αποφασιστεί, ο εχθρός αποδεχόταν την ποινή του και απλώς υπερασπιζόταν αυτόν συμβατικά όπως ένας τελεσιδίκος κατάδικος. Στην Λοζάνη όλα ήταν διαφορετικά. Εδώ οι Τούρκοι παρακάθισαν στη διαπραγματευτική τράπεζα με βάση την ισότητα με όλες τις υπόλοιπες συμμετέχουσες χώρες. Δεν ήταν πλέον μια περίπτωση επιβολής διεσταλμένων όρων σε ηττημένο εχθρό, αλλά κατάληξη σε συμφωνία με επιχειρηματολογία, πειθό και συμβιβασμό. Οι συζητήσεις του Νοεμβρίου του 1922 που μας ενδιαφέρουν εδώ ξεκίνησαν με γενικές αναφορές περί του Μικρασιατικού πολέμου και των ευθυνών που βάρυναν τους εμπλεκόμενους
και κατόπιν η διαπραγμάτευση πέρασε στο επίμαχο για την Τουρκία θέμα της Δυτικής Θράκης, οπότε ο Βενιζέλος επιβεβαίωσε για άλλη μια φορά ότι η παραχώρηση της λεγόμενης διασυμμαχικής Θράκης οριστικοποιήθηκε με τη συνθήκη του Νεηγίου του 1919. Ειδικότερα, απαντώντας ο Έλληνας πληρεξούσιος, επιβεβαίωσε ότι η επιδίκαση της Δυτικής Θράκης, που επί οκτάμηνο από τον Οκτώβριο του 19 μέχρι το Μάιο του 20 διετέλησε υπό γαλλική εξ ονόματος των συμμάχων διοίκηση, εξού και η ονομασία Διασυμμαχική Θράκη, σύμφωνα με τη συνθήκη του Νεηγή είχε ήδη αποφασιστεί, ενώ ο Τούρκος πληρεξούσιος επανέλαβε ότι η συνθήκη εκείνη άφησε την κατακύρωση σε εκκρεμότητα και οι μεγάλες δυνάμεις, λαμβάνοντας αναμφίβολα υπόψη την μουσουλμανική δημογραφική πλειονότητα, ανέβαλαν την οριστική απόφασή τους μέχρι τη σύναψη ειρήνης με την Τουρκία. Επιπλέον, ο Ισμέτ Ινωνού εξέφρασε την πεποίθηση ότι έχει αποδείξει το τουρκικό δικαίωμα να συμμετάσχει η χώρα του στην διευθέτηση του μέλλοντος της εν λόγω περιοχής, όπου σύμφωνα με τις στατιστικές που προσκόμισε και ο Έλληνας πληρεξούσιος, ο Βενιζέλος, οι μουσουλμάνοι αποτελούσαν πλειονότητα. Επεκτείνοντας δε το σκεπτικό του, δήλωσε πως η άφιξη στη Δυτική Θράκη των Ρωμιών προσφύγων από την Ανατολική, όσο και από τη Μικρασία και τον Πόντο, δεν μπορεί και δεν πρέπει να επηρεάσει τις αποφάσεις για την τύχη αυτής, καθώς αποτελεί δικαιικό κεκτημένο πως τελικώς η οποιαδήποτε πρόνοια οφείλει να εξαρτάται αποκλειστικά από την ελευθέρως εκπεφρασμένη βούληση της πλειοψηφίας των κατοίκων, δηλαδή δημοψήφισμα. Ως αντεπιχείρημα, ο Βενιζέλος προέβαλε πως οι διαφωνίες περί της τελικής απόφασης για την κατακύρωση της κυριαρχίας επί μιας περιοχής δεν είναι ζήτημα εθνοτικής πλειονότητας ή μειονότητας, αλλά ρυθμίζεται με συνθήκες. Ενώ σημείωσε ότι αναγνώρισε επανειλημμένος ως υπερέχοντα αριθμό πληθυσμού στη Δυτική Θράκη τη μουσουλμανική κοινότητα και διατηρεί την άποψη που ήδη έχει διατυπώσει σχετικά με τις συνθήκες που την αφορούν. Εν συνεχεία, ο Τούρκος πληρεξούσιος επικαλέστηκε τη δημογραφική σύνθεση των θρησκευτικών κοινοτήτων στην Οθωμανική Αυτοκρατορία, ότι δηλαδή το κριτήριο για την ένταξη σε αυτές ήταν η θρησκευτική ταυτότητα, συνεπώς το Οικουμενικό Πατριαρχείο δεν πείμενε μόνο ελληνικούς ή ελληνόφωνους πληθυσμούς, αποφεύγοντας όμως να επικαλεστεί το ίδιο κριτήριο για τους μουσουλμάνους της Θράκης, ονομάζοντάς τους Σιλίβδιν Τούρκους. Τη στιγμή εκείνη, ο Ισμέτ θεώρησε ως την καταλληλότερη για να εισέλθει στον πυρήνα των απαιτήσεών του, υποστηρίζοντας πως οι δημοκρατικές αρχές, στις οποίες ομνύει και ο Βενιζέλος, αντιφάσκουν με την άρνησή του για ένα δημοψήφισμα που στόχος του θα ήταν να επιτρέψει στους κατοίκους της Δυτικής Θράκης να εκφράσουν, σύμφωνα με το δικαίωμα της αυτοδιάθεσης, την βούλησή τους σχετικά με το μέλλον της πατρίδας τους. Ο Ισμέτ ανέφερε ότι σύμφωνα με τα στατιστικά στοιχεία που έδωσε στη διάσκεψη σχετικά με τη Δυτική Θράκη, η τουρκική πλειονότητα ήταν επιβεβαιωμένη και ο Τούρκος πληρεξούσιος επέμεινε στο σημείο αυτό στα στατιστικά στοιχεία του ίδιου του Βενιζέλου. Σημείωσε δε για την δήλωση του τελευταίου περί γενναιόψυχης υποδοχής που επεφύλαξαν οι μουσουλμάνοι της Δυτικής Θράκης στους Ρωμιούς πρόσφυγες εκ της Ανατολικής, της Μικρασίας και του Πόντου, ότι εμένει στους ισχυρισμούς του σχετικά με την κακομεταχείριση που υπέστησαν οι Τούρκοι των περιοχών αυτών, λέγοντας πως όποιοι έπρεπε να ξεφύγουν από την ελληνική καταπίεση έχουν ομόφωνα χαρακτηρίσει το διοικητικό καθεστώς της Ελλάδος ως μάστιγα. Ο Βενιζέλος επέμεινε από την πλευρά του στο γεγονός ότι από το 1913, πριν δηλαδή τον Πρώτο Παγκόσμιο Πόλεμο, η Τουρκία είχε ήδη παραιτηθεί από όλα τα κυριαρχικά της δικαιώματα στη Δυτική Θράκη. Σε επίρρωση δε αυτού αντέτεινε το γεγονός ότι το 1915 αυτή παραχώρησε και από τον θύλακα που διατηρούσε στην δεξιά όχθη του Εύρου. Έχει πολύ ενδιαφέρον τώρα μια παρέμβαση που έκανε ο εκπρόσωπος, ο πληρεξούσιος του Σερβοκροατικού Σλοβενικού Βασιλείου, δηλαδή της Ιουγκοσλαβίας, που έβλεπε πολύ μακριά, μερικές δεκαετίες αργότερα, αυτό που συνέβη. Τι είπε λοιπόν ο Μομτζίλο Νίντσιτς σχετικά με την απέτηση του Ισμέτ για δημοψήφισμα? Απαντώντας λοιπόν στις απαιτήσεις του Ισμέτ, σχολίασε ότι είναι εσφαλμένο να ληφθούν αποφάσεις αποκλειστικά επί τη βάση στατιστικών στοιχείων, γιατί σε πολλά σύγχρονα κράτη υπάρχουν τμήματα της επικράτειάς τους, λιγότερο ή περισσότερο εκτεταμένα, όπου οι μειονότητες είναι στην πραγματικότητα πλειονότητες. Αυτό που έχει σημασία, είπε, είναι να γνωρίζουμε για ποιον σκοπό απαιτεί το δημοψήφισμα η Τουρκία. Εάν αυτό συμβαίνει, προκειμένου να διαπιστωθεί ότι υπάρχει μουσουλμανικός πληθυσμός Δυτική Θράκη, το οποίο τα μειονοτικά δικαιώματα πρέπει να κατοχυρωθούν έναντι του συνολικού πληθυσμού της χώρας, το δημοψήφισμα είναι περιττό.
καθώς η Ελλάδα έχει ήδη δεσμευτεί υπογράφοντας τη σύμβαση για την προστασία των μειονοτήτων και του σεβασμό των δικαιωμάτων τους. Ο Νίντζιτ συνέχισε λέγοντας πως αν το αίτημα για δημοψήφισμα τίθεται για να διαπιστωθεί ότι υπάρχει σε αυτό το κομμάτι της ελληνικής επικράτειας μουσουλμανική πλειονότητα, ώστε να δικαιολογηθεί εν συνεχεία ειδικό πολιτικό καθεστώς για την περιοχή αυτή, δηλαδή αυτονομία ή κάτι ανάλογο, τότε το δημοψήφισμα θα αποδεικνυόταν βλαπτικό, καθώς θα προκαλούσε την εγκαθίδρυση ενός πολιτικού στάτους που θα αποτελούσε συνολική απειλή για την ειρήνη στα Βαλκάνια. Όπως διατηνόταν ο Νίντζιτς, είναι απαραίτητο οι πρακτικές αυτές των περίπλοκων και ιδιότυπων πολιτικών μορφωμάτων να αποφεύγονται παντού και ιδιαίτερα στη Βαλκανική Χερσόνησο, κάτι ήξερε. Μια αυτόνομη Δυτική Θράκη θα ήταν η αιτία διαρκούς αναταραχής και τριβών μεταξύ των τριών όμορων χωρών, της Ελλάδας, της Τουρκίας και της Βουλγαρίας, και είναι προτεραιότητα της διάσκεψης το μέλλον αυτής της επαρχίας να μην μείνει σε εκκρεμότητα και να αναγνωρίσουν άπαντες σε ποιον ανήκει η πλήρης κυριαρχία επ' αυτής. Η λέξη αυτονομία δεν πρέπει να λέγεται στα Βαλκάνια. Η πολύ ενδιαφέρουσα τοποθέτηση του Νίντζιτς αποκαλύπτει την αυτοσυντηρητική, σχεδόν ενστικτόδη, προνοητική και βαθύτατη ανησυχία του που εκπήγαζε τόσο από την εθνολογική φυσιογνωμία της αρτισύστατης γιουγκοσλαβικής οντότητας, αλλά και των συνοριακών διαρρυθμίσεων στα Βαλκάνια εν συνόλο, όσο και από την πικρή πείρα των προηγούμενων αιματηρών εθνοτικών συγκρούσεων στη Χερσόνησο του Αίμου. Μετά την τοποθέτηση του Νίντζιτς, ο Λόρδος Κέρζον προέκρινε ότι είχε έρθει η ώρα να αναπτύξει τις απόψεις του για τα υποσυζήτηση θέματα. Το συνολικό, καταφανώς διαλλακτικό, αλλά στέρεο θα το χαρακτηρίζαμε συμπέρασμά του ως Προέδρου της Συνεδρίας, ήταν ότι με τα βεβαιότητας η συζήτηση που διεξήχθη ήταν πολύ χρήσιμη και σε πνεύμα μετριοπάθειας και συγκατάβασης, ενώ γενικώς η ατμόσφαιρα ήταν αρκετά ήρεμη. Ο Κέρζον προκατέλαβε επίσης ότι οι τοποθετήσεις του εκφράζουν την ομοφωνία και των υπολείπων συμμάχων, οι οποίοι συμφωνούσαν ως προς τις λύσεις που υποβλήθηκαν στην αρμόδια επιτροπή. Πιο αναλυτικά, επί των τουρκικών θέσεων, συνόψισε πως στο τέλος όσων εκτέθηκαν, διαφαίνεται η απόσταση που χώριζε αυτές από εκείνες τις διάσκεψεις, καθώς η Τουρκία επέμενε στην διεξαγωγή δημοψηφίσματος στη Δυτική Θράκη και την διεκδίκηση εδαφών δυτικώς του Εύρου. Σε ό,τι αφορά τη Δυτική Θράκη, η Τουρκία δεν τη διεκδικεί για λογαριασμό της μεν, παραδιατυπώνει ορισμένες προτάσεις σχετικά με αυτήν. Η Δυτική Θράκη έπαψε να είναι Οθωμανική Τουρκική από το 1913, καθώς εκείνη την εποχή παραχωρήθηκε από την Αυτοκρατορία στην Βουλγαρία μετά τους Βαλκανικούς πολέμους, με ισχύουσα συνθήκη αυτήν του Βουκουρεστίου, η οποία είχε επικυρωθεί, ουδέποτε αμφισβητήθηκε και παρέμεινε εν ισχύ και μετά το τέλος του Μεγάλου Πολέμου. Εν συνεχεία, ο Κέρζον απάντησε στην Τουρκία αντιπροσωπεία επί της επίκλησης της περίφημης αυτοδιάθεσης των λαών, ένα από τα 14 σημεία που είχε προτείνει ο πρόεδρος των ΗΠΑ, Ούντρο Ουίλσον, και που υποτίθεται θα γινόταν σεβαστή αρχή της αυτοδιάθεσης μετά το τέλος του Πρώτου Παγκοσμίου Πολέμου. Στην πραγματικότητα έγινε σεβαστό εκεί που βόλευε και στις περισσότερες περιπτώσεις δεν λήφθηκε υπόψη. Κατά τον Κέρζον, ο Ουίλσον ήταν αναμφισβήτητα ένας σπουδαίος άνθρωπος, αλλά δεν ήταν καθόλου βέβαιος ότι επινοώντας τον όρο αυτοδιάθεση, δεν κατέφερε αυτομάτως ένα βαρύ πλήγμα στην παγκόσμια ειρήνη. Αν η Τουρκία επικαλέστηκε αυτή την αρχή υπέρ της για μια συγκεκριμένη περιοχή, προσέξτε πώς γύρισε το επιχείρημα ο Κέρζον. Αν η Τουρκία λοιπόν επικαλούνταν αυτή την αρχή της αυτοδιάθεσης για το θέμα της Δυτικής Θράκης, η ίδια αρχή θα μπορούσε αλλού να αποτελέσει ενεργητική επίκληση εις βάρος της. Δηλαδή, θα μπορούσε να επικαλεστεί η διεθνής κοινότητα την αρχή της αυτοδιάθεσης για επαρχίες της Τουρκίας και να τις αμφισβητήσει. Η τουρκική κυβέρνηση επιθυμούσε να εκμεταλλευτεί τις περιπτώσεις όπου γνώριζε ότι οι μουσουλμάνοι υπερτερούσαν δημογραφικά. Το ερώτημα είναι αν θα εκδήλωνε την ίδια προθυμία να συνενέσει στην εφαρμογή της αρχής αυτής σε εδάφη της, όπου η αναλογία ήταν αντεστραμμένη. Εάν επιλεγεί η διενέργεια δημοψηφίσματος στη Δυτική Θράκη, γιατί να μην γίνει το ίδιο και για το Καράγατς, είπε ο Κέρζον. Το Δημότυχο και την Καλλίπολη. Ποιες θα ήταν οι συνέπειες εφαρμογής αυτής ακόμη και στην Κωνσταντινούπολη, καθώς με τα βεβαιότητας μέχρι προσφάτως, μέχρι τις συζητήσεις δηλαδή της Λοζάνης, οι Τούρκοι δεν συνιστούσαν τοπική πλειονότητα. Επιτέλους, εφόσον γινόταν δημοψήφισμα περί του μέλλοντος Κωνσταντινούπολης, στηριγμένους στις αρχές του Γουίλσον, θα μπορούσε κάλλιστα να προκύψει ως αποτέλεσμα, εδώ υποκρύπτει ίσως και κάποια απειλή, θα μπορούσε να προκύψει ως αποτέλεσμα οι Τούρκοι να έχουν ανακτήσει την πρωτεύουσά τους μόνο και μόνο για να εκδιωχθούν λίγο αργότερα από αυτήν. Συνέχισε δε,
χαρακτηρίζοντας την αρχή της αυτοδιάθεσης ως δίκοπο μαχαίρι και υπενθύμησε τους λόγους του Νίντσιτς. Η διάσκεψη πραγματοποιούνταν για να διευθετήσει σημαντικά πολιτικά ζητήματα και έπρεπε να εκτιμά τις συνέπειες που θα συνεπέφεραν οι αποφάσεις της στην αποκατάσταση της ειρήνης. Συνερώντας τα επιχειρήματα στη συνεδρία, στις συνεδρίες αυτές του Νοεμβρίου του 1922 με αδρομερή τρόπο, καταλήγουμε σε ορισμένα πρόδειλα συμπεράσματα. Καταρχάς, είναι εμφανής ο μαξιμαλιστικός χαρακτήρας των επιχειρημάτων του Ισμέτ Πασά, ο οποίος μετά το θρίαμβο στο πεδίο της μάχης τον Αύγουστο του 1922 ερμήνευσε ως συνεχιζόμενη συνθήκη την μεγάλη ευκολία που οι διασπασμένοι και με αντικρουόμενα συμφέροντα εντός εισαγωγικών σύμμαχοι της Αντάντ υπέκυπταν στις τουρκικές αξιώσεις προκειμένου να αποφύγουν έστω και την ελάχιστη πιθανότητα στρατιωτικής αντιπαράθεσης με τις κεμαλικές δυνάμεις και επιδιώκοντας την εξαργύρωση των παραχωρήσεων σε άλλα κρισιμότερα για αυτούς σημεία της πρώην Οθωμανικής επικράτειας. Νοείται οίκοθεν ότι εν λόγω παραχωρήσεις γίνονταν γενναιόδωρα και ενώ την Ανατολική Θράκη δαπάνες της καθημαγμένης ελληνικής πλευράς μετά την προφανή αδυναμία της να προβάλλει ενεργητική αντίσταση και βεβαίως εννοούμε και επαναλαμβάνω και πάλι την παραχώρηση Ανατολικής Θράκης με τους όρους αναγωγής των Μουδανιών. Ελπίζω να μην σας κούρασα. Καλό βράδυ και ευχαριστώ. Ευχαριστούμε πάρα πολύ. Τώρα, αν υπάρχει κάποια απορία, κάποια ερώτηση που θέλετε να κάνει κάποιος. Ερώτηση, απλά να ξέρετε, αν μπορείτε να μην γίνετε παρέμβαση γενικά, δηλαδή προτιμούμε μια σύντομη ερώτηση έτσι ώστε να... Είναι ερώτηση προς τον κύριο Συρίγκο. Καταρχάς είμαι ο Μανώλης Κατσιπαναγιώτου, είμαι αντιδήμαρχος της Δημοτικής Ενότητας Τριγώνου, που τα χωριά μου απέχουν από εδώ γύρω στα 60 χιλιόμετρα περίπου, από την έδρα που της Ορυστιάδος. Αυτή τη στιγμή η ανάπτυξη όπως ακριβώς την έχετε βάλει όντως είναι καλή γιατί πρέπει να τη δούμε μέσα από τα λιμάνια. Έχω όμως μια μεγάλη ερώτηση την οποία με προβληματίζει πολύ. Ο Εύρος έχει 220 χιλιόμετρα απόσταση. Ο νομός μας το λιμάνι το έχει και την πρωτεύουσά του στο νότιο κομμάτι. Η Εγναντία φτάνει στους κήπους, δεν φτάνει εδώ πάνω. Το αεροδρόμιο φυσικά είναι μακριά. Και όλα αυτά μας κάνουν να λέμε ότι η Αλεξανδροπολίτης είναι Αλεξανδροπολίτης και εμείς είμαστε Ευρύτες. Έχουμε μία διαφορά. Και πάω στο ερώτημά μου. Εγώ έχω πολύ πιο κοντά από ό,τι είναι η Αλεξανδρούπολη, το λιμάνι του Μπουργκάζ, της Βάρνας, της Κωνσταντινούπολης και με έναν δρόμο τον οποίο είναι πολύ πιο εύκολος να πάω. Έχει κάνει μία υποδομή και η Βουλγαρία και η Τουρκία προς αυτά τα λιμάνια. Θα πρέπει να δούμε την ανάπτυξή μας μέσα από τα λιμάνια αυτά ή μέσα από το δικό μας της Αλεξανδροπόλης, το οποίο δεν ξέρουμε πότε θα γίνει αυτή η ανάπτυξη για τον νομό μας και για την περιοχή μας. Ευχαριστούμε πάρα πολύ. Κύριε καθηγητά, το ερώτημα είναι σε εσάς. Κύριε Χατζηπαναγιώτου, αντιλαμβάνομαι πως είναι να μιλάς σε μια περιοχή η οποία έχει χάσει σημαντικό τμήμα του πληθυσμού της από την τελευταία απογραφή μέχρι την πρόσφατη, προτελευταία απογραφή μέχρι την πρόσφατη, και να μιλάς για την Αλεξανδρούπολη. Φαίνεται αστείο και ειρωνικό. Απ' την άλλη μεριά, πρέπει να καταλάβουμε τι σημασία έχει αυτό για τη συνολική ανάπτυξη της περιοχής. Αναφερθήκατε στην Κωνσταντινούπολη. Στη Γαλλία χωρίζουν τις πόλεις που έχουν πολύ μεγάλο πληθυσμό σε μεγαπόλεις. Μεγαπόλεις αυτή τη στιγμή στη λεκάνη της Μεσογείου είναι δύο. Είναι η Αλεξάνδρεια, έχει φτάσει 13 εκατομμύρια κατοίκους, και η Κωνσταντινούπολη. Αυτές έχουν το χαρακτηριστικό ότι λειτουργούν όπως οι μαύρες τρύπες στο διάστημα.
Οι μαύρες τρύπες ρουφάνε την ύλη, ρουφάνε όλα τα αστέρια που παίρνανε από δίπλα, ρουφάνε τα πάντα. Εκείνο το οποίο προτείνω είναι μία ανάπτυξη που θα βασίζεται σε εμάς ως ανάχωμα στη μαύρη τρύπα. Χαίρομαι όταν βλέπω την τουριστική ανάπτυξη της ευρύτερης περιοχής, η οποία συνδέεται με τον τουρισμό από την Τουρκία. Από την άλλη μεριά όμως δεν μπορώ να μην σας πω ότι με προβληματίζει πάρα πολύ. Άκουσα αυτό που είπε ο κύριος Κωστίδης. Ένα ιδιωτικό πανεπιστήμιο το οποίο θα φέρνει φοιτητές από τη Βουλγαρία, από την Τουρκία. Ήταν ένα θέμα που όταν ήμουν υπουργός παιδείας μας είχε απασχολήσει πάρα πολύ. Δαγκώνομαι όταν τα ακούω. Για ποιο λόγο? Φοβούμαι να δω στην Ορεστιάδα ένα πανεπιστήμιο με 3.000 νέους Τούρκους. Ειλικρινά σας μιλάω. Δεν θέλω να το σκεφτώ αυτό το πράγμα. Χρειάζεται λοιπόν ανάπτυξη που θα πατάει στα δικά μας πόδια. Και τα δικά μας πόδια μοιραίως συνδέονται με τη δημιουργία ενός γεωστρατηγικού άξονα που ξεκινάει από την Αλεξανδρούπολη και περιλαμβάνει όλη τη ραχοκοκαλιά του Εύρου. Αυτό είναι το κρίσιμο σημείο. Δεν περιορίζεται στην Αλεξανδρούπολη. Δεν μίλησα μόνο για ένα λιμάνι που θα είναι ανάπτυξη του λιμανιού. Μίλησα για ευρύτερη ανάπτυξη της περιοχής και κυρίως για έναν άξονα που θα περιλαμβάνει κανονική οδό, σιδηρόδρομο, αγωγούς φυσικού αερίου, ηλεκτρικό ρεύμα, καλώδια ηλεκτρικού ρεύματος και τηλεπικοινωνιών, ούτως ώστε αυτή η ανάπτυξη να διαχυθεί σε όλο τον Εύρο. Έτσι αντιμετωπίζουμε μαύρες τρύπες όπως είναι η μεγαπόλης. Ευχαριστώ πάρα πολύ. Κάποιο άλλο ερώτημα? Δεν βλέπω. Παρακαλώ. Περιμένετε μια στιγμή λίγο. Θα παρακαλέσουμε ερώτημα. Το ερώτημά σας. Δεν είναι ερώτημα, είναι μια θέση. Απλά έχουμε πει να κάνουμε ερωτήσεις αν γίνεται, αλλά εντάξει, παρακαλώ. Ναι. Δυστυχώς δεν μπορώ να μοιραστώ την αισιοδοξία σας για όλο αυτό το μεγαλόπνο σχέδιο που λέτε, ότι θα μας έρθει κάποτε αυτή η ανάπτυξη και εδώ, εκτός από την Αλεξανδρούπολη. Τι να σας πω, νομίζω ότι αναφέρατε ένα 78 νούμερο των αμαξοστοιχειών που πέρασαν, 75. Που πήγανε, 70 πόσα ήταν? 75. Χωρίς να λειτουργεί ο σιδηρόδρομος. Χωρίς να λειτουργεί. Αλλά πείτε μου λίγο. Τι προτείνετε? Ναι, εγώ δεν έχω να προτείνω τίποτα δυστυχώς, διότι δεν είναι στο χέρι μου αυτό. Νομίζω ότι για μας αποφασίζουν κάποιοι άλλοι. Εγώ αυτό σας έλεγα και πέρα συγγνώμη, κύριε καθηγητή. Ναι. Να πιέζετε κι εσείς με προτάσεις. Πιέζουμε όσο μπορούμε. Πέρασαν μόνο τρένα τα οποία ανέβηκαν επάνω στην Ουκρανία και μια όμορφη νύχτα, έτσι όπως φαίνεται, θα φύγει και ο Εύρος όπως η Κρυμαία. Πραγματικά μας έχουν αφήσει στο έλεος δεν ξέρω πιανού. Ήρθε προχθές η αξιότιμη κυρία μας πρόεδρος. Με συγχωρείτε, αλλά εγώ θα παρέμβω εδώ. Παρακαλώ. Με συγχωρείτε. Δεν θα δεχθώ και ως συντονιστής να ακούγεται το σενάριο Κρυμαία στον Εύρο. Αυτό αρνούμε φοβούμαστε. Να το δεχτώ. Φοβούμαστε. Αρνούμε να το δεχτώ. Μείναμε 6.000, δεν... συγγνώμη, 6.000 λιγότεροι αρνούμε σε 10 χρόνια. Σαν συντονιστής, λιγότερο. Εγώ αρνούμε... Και να ολοκληρωθεί η παρέμβαση, ναι. Εγώ σαν συντονιστής αρνούμε να ακούγεται στον Εύρο και στη Θράκη αυτό το σενάριο. Θα με επιτρέψετε με όσο μπορώ πιο ευγενικό τρόπο να σταματήσει η παρέμβασή σας. Παρακαλώ. Ευχαριστώ πάρα πολύ. Έγινε. Παρακαλώ, θέλει να πείτε κάτι, παρακαλώ. Ερώτημά σας. Πάλι είναι το ίδιο. Το τρίγωνο λέει θα μείνει χωρίς τριγωνιότητες ο κύριος Δόμπας. Κάποιο άλλο ερώτημα? Επειδή δεν βλέπω πολύ καλά, αν υπάρχει... Να διευθυνήσω κάτι πάντως, για να έχουμε λίγο εικόνα του τι συμβαίνει. Η μάνα μου με κατηγορεί ότι πηγαίνω στη Θράκη πιο συχνά από ότι πηγαίνω στο χωριό μου. Το χωριό μου είχε 250-270 κατοίκους το 1971. Σήμερα έχει 17 κατοίκους. Στη Μεσσηνία. Ναι, άλλο θέλω να σας πω. Απέχει μία ώρα και 45 λεπτά από την Αθήνα.
απέχει 1 ώρα και 45 λεπτά και έχει αδειάσει από κατοίκους. Το μικρόφωνο, παρακαλώ, το μικρόφωνο. Καλό να γίνεται διάλογο. Μα γίνεται. Εμείς δυστυχώς απέχουμε 10 ώρες από την Αθήνα. Πρέπει να πάμε με αεροπλάνο από εδώ και από το Τρίγωνο 2 ώρες μέχρι την Αλεξανδρούπολη. Δεν ξέρετε τους χειμώνες της Θράκης πώς ήταν. Δεν υπάρχει τίποτα, καμία ανάπτυξη και αυτά που λέτε εμείς τα ακούμε έτσι, σαν πολύ μεγάλες ουτοπίες. Δεν υπάρχει περίπτωση, ο Βόρειος Εύρος έχει σβήσει, όχι θα σβήσει και εμείς όλοι δυστυχώς σκεφτόμαστε να φύγουμε. Πέστε μας προτάσεις. Σας είπα την πρόταση. Αυτή δεν είναι πρόταση, συγγνώμη. Καλά, εντάξει, τώρα μου επιτρέπετε να σας πω κάτι. Και μου λέτε, στα 10 χρόνια, στα 10 χρόνια δεν θα υπάρχει κανένας στο Βόρειο Εύρος. Λυπάμαι που το λέω. Λυπάμαι που το λέω. Και να σας πω και κάτι άλλο. Για ένα νοσοκομείο θα πρέπει να τρέχουμε παιδών στην Αθήνα. Εγώ έχω παιδί με ειδικές ανάγκες. Πέστε μου, κύριε πρώην Υπουργέ Παιδείας, τι έχετε κάνει για την ειδική αγωγή. Πέστε μας. Αυτή τη στιγμή, κοιτάξτε, πρώτα απ' όλα δεν θέλω να το γυρίσω σε προσωπικό, αλλά να σας πω για την ειδική αγωγή, ναι, ότι τα τελευταία χρόνια υπάρχουν σε όλα τα σχολεία, ναι, στα περισσότερα παιδιά που έχουν ανάγκες, ναι, ένας βοηθός δίπλα του. Όχι. Έχουνε προσληφθεί, επιτρέψτε μου. Αφήστε με να πω κάτι. Μπορώ. Δύο πραγματάκια. Έχουνε προσληφθεί, έχει μειωθεί κατά το 1/3 ο μαθητικός πληθυσμός της χώρας. Έχει μειωθεί για αντικειμενικούς λόγους, δημογραφικούς. Ναι. Στον Εύρο να δείτε πόσο. Έχουνε προσληφθεί επιπλέον καθηγητές. Πού έχουν προσληφθεί? Στην ειδική αγωγή έχουν προσληφθεί. Γιατί ακριβώς γίνονται προσπάθειες για την ειδική αγωγή. Και στο νομό Εύρου, το νοσοκομείο της Αλεξανδρουπόλεως, αυτή τη στιγμή έχει όλες τις κλινικές που υπάρχουν. Όλες. Δεν υπάρχει καμία κλινική που να του λείπει. Και κάτι άλλο, γιατί έχω υπηρετήσει θητεία μου εδώ πέρα. Ναι. Όταν ήμουνα το 95-96 εδώ πέρα, για να πάω στη Θεσσαλονίκη, ήθελα 7 ώρες για να πάω στη Θεσσαλονίκη. Τώρα δεν θέλω 7 ώρες. Θέλετε, από εδώ θέλουμε 5 από το Αρμένιο. Θέλουμε 5. Και να σας πω και δεν υπάρχει παιδών, δεν υπάρχει νοσοκομείο παιδών στην Αθήνα, στην Θεσσαλονίκη όμως. Με συγχωρείτε. Θα φτιαχτεί στη Θεσσαλονίκη. Τι προτείνετε. Προτείνουμε πάρα πολλά πράγματα. Πρέπει να οι κυβερνήσεις, οποιοδήποτε κυβέρνηση, πρέπει να σκύψει πάνω στον Βόρειο Εύρο. Να ανοίξει θέσεις εργασίας. Πρώτον, να μην φεύγει όλος ο κόσμος προς τα κράτη. Να βοηθήσει τους ελεύθερους επαγγελματίες. Να φέρει ανθρώπους εδώ να βοηθήσουν και εμάς τους ίδιους. Να υπάρξει μια δομή μετά τα ΕΕΚ. Τα εργαστήρια ειδικής αγωγής που εμένα προσωπικά αυτό με καίει. Δεν είναι βέβαια της παρούσης, συγγνώμη που το λέω. Αλλά τα παιδιά μας εδώ δεν έχουν να πάνε μετά κάπου αλλού. Μένουν στα σπίτια τους. Μένει πάνω στο Αρμένιο και δεν έχει δει κανένα. Κάποια παιδιά δεν έχουν δει ούτε θάλασσα. Ενώ στην Αθήνα υπάρχουν κάποιες άλλες δομές που μπορούν να πάνε αυτά τα παιδιά. Δεν υπάρχει ανάπτυξη. Τέλος. Και θα σβήσουμε. Για αγωγή. Όχι μόνο λοιπόν, για την ειδική αγωγή. Έχει ξεφύγει το θέμα, πάντως να ξέρετε. Παρακαλώ. Το λόγο θα τον πάρω εγώ. Με υπογραφή σε 10 χρόνια ο Βόρειος Εύρος έχει σβήσει. Σας ευχαριστώ. Μας το ξαναείπατε. Λοιπόν, κύριε Κωστίδη, μπορώ να βοηθήσω λίγο. Μισό λεπτάκι. Υπάρχει κάποιο άλλο ερώτημα που θέλει να κάνει κάποιος? Ερώτημα, δεν το άκουσα. Δεν είναι ερώτημα, μια τοποθέτηση είναι. Μάλιστα. Ωραία. Υπάρχει άλλο ερώτημα? Όχι. Παρακαλώ. Υπάρχει ένας κύριος εκεί πέρα που σηκώνει. Συγγνώμη, κάποιος κύριος που σηκώνει και το χέρι. Με συγχωρείτε, για να ολοκληρώσουμε έτσι, ναι. Ποιος, ο κύριος Καφάς. Ελπίζω να μην είναι πάλι ένα μήνυμα αγανάκτησης, παιδιά. Καλό είναι, όλα αυτά καλό δεν είναι βοηθάνε. Όλα. Καλό είναι να ακούω. Και να μην μπερδεύουμε είναι πράγματα με την ημερίδα που είναι εντελώς προσωπικά. Όχι, μιλήσαμε για τη Θράκη, καλό είναι να ακούγονται όλα. 5 κοφτές κουβέντες. Ο Τουρκού το Ζάλ είχε πει ότι δεν θα χρειαστεί πόλεμος, θα μας πάρουν έτσι. Αυτό γίνεται τώρα εδώ. Δεύτερον, ναι, να τελειώσω, κύριε Πρωθυπουργέ. Ζητώ συγγνώμη, με συγχωρείτε πάρα πολύ. Δεν μπορώ να ακούσετε. Εγώ συντονίζω εδώ. Εντάξει. Λοιπόν,
Και είδατε και στους διοργανωτές έκανα παρέμβαση. Δεν κάνω μόνο σε εσάς. Δεν θα ήθελα, και στους συντονιστές το λέω, να ακούγεται καμία κουβέντα ότι θα χαθεί ελληνικό έδαφος. Για την αγωνία μας. Η αγωνία μας δεν σας ενδιαφέρει εδώ. Δεν υπάρχει τέτοια περίπτωση. Καλά. Ακούστε. Καταλαβαίνω όλα τα προβλήματα. Όχι, ότι, δεν καταλαβαίνω. Ότι μειώνει το Με 24 χωριά, βλέπετε, ούτε ένα παιδί πρώτη δημοτικού φέτος. Τι θέλετε να σας πω. Εσείς μου λέτε... 24 χωριά, στο με συγχωρείτε, δεν θα ακούγεται εδώ, επαναλαμβάνω, ότι θα χαθεί ελληνικό έδαφος. Λοιπόν, κάτι άλλο θέλετε να πείτε. Πώς ζει η περιοχή. Ποιοι είναι οι άνθρωποι που φέρνουν το κράτος στην περιοχή. Ο στρατός... και το πανεπιστήμιο. Αν δεν υπήρχε ο στρατός. Εντάξει. Αν δεν υπήρχε... Το στρατός μόνος του έπεσε από τον ουρανό. Οι δουλειές, κύριε Υπουργέ, δουλειές δεν έχουν τα παιδιά μου. Τρεις χώρες έχω εκεί, τρεις πανεπιστήμιο και οι τρεις άνεργοι. Τι θέλετε. Τι να κάνουν τα παιδιά εδώ. Τι τα προσφέρετε. Δουλειές των 500 ευρώ. Και ένα-ένα να τελειώσω. Στις 61.000 χάσαμε 15.000 πληθυσμό. Ύπνος δεν έπρεπε να σας πιάνει. Δεν έπρεπε να κοιμάστε. Ο δεσπότης μας σας τα είπε πολύ καλά. Ευχαριστώ. Ευχαριστούμε για την παρέμβαση. Εγώ πάντως, επειδή αναφερθήκατε στον κύριο Συρίγο, δεν μας συνδέει και μια μεγάλη φιλία πολλών ετών. Αυτό που μπορώ να πω είναι ότι γνωρίζω, επισκέπτεται όσο πιο συχνά μπορεί και την περιοχή. Γνωρίζει, ναι, γνωρίζει πολύ καλά και τα προβλήματα και τα θρησκευτικά, που αφορούν και τη μειονότητα, γνωρίζει και τα οικονομικά και τα πληθυσμιακά. Από εκεί πέρα κάποιο άλλο ερώτημα. Μπορώ να σχολιάσω, παρακαλώ. Γιατί άκουσα και τι έγινε. Μάλιστα. Κύριε Κωστίδη, ο καθένας κάνει ό,τι μπορεί από τη θέση που είναι. Ως υφυπουργός παιδείας, λοιπόν, βοήθησα στο να διατηρηθούν τα τμήματα στην Ορεστιάδα, τα οποία υπέστησαν σοβαρό πλήγμα από την ελάχιστη βάση εισαγωγή. Ακούστε με ένα λεπτό, ακούστε με. Λοιπόν, βοήθησα στο να κρατηθούν τα τμήματα και να αυξηθεί ο αριθμός τους και βοήθησα στο να φτιαχτεί τμήμα ψυχολογίας στο Διδημότυχο. Από εκεί και πέρα υπάρχει μια πραγματικότητα η οποία δεν αφορά μόνο στον Εύρο, αφορά σε όλη την Ελλάδα. Δηλαδή, το 1999... έδωσαν πανελλαδικές εξετάσεις 156.000 μαθητές. Το 2024 φέτος έδωσαν 103.000 μαθητές. Μείωση κατά το 1/3. 156-103. Από το 99 σήμερα, 25 χρόνια. Δεν είναι για τον Εύρο, είναι για όλη την Ελλάδα. Το λέω αυτό για να μην τρέφουμε και ψευδεστήσεις, ούτε μπορούμε να φέρουμε κόσμο ο οποίος θα έρθει εδώ να εγκατασταθεί στο πανεπιστήμιο την ώρα που υπάρχουν τόσο λίγοι μαθητές. Αυτά πρέπει να τα αντιληφθούμε. Εγώ έκανα ό,τι μπορώ, λοιπόν, από τη θέση που είχα για να κρατηθούν τα τμήματα εδώ πέρα στην Ορεστιάδα και στο Διδημότυχο. Στο Διδημότυχο η νοσηλευτική, επειδή δεν τράβαγε, την αντικαταστήσαμε με τμήμα ψυχολογίας. Αυτό έκανα. Από εκεί πέρα, αν ο καθένας κάνει τη δουλειά του στο δικό του τομέα, πιστεύω τα πράγματα θα πάνε καλύτερα. Ευχαριστώ πολύ για την παρέμβαση. Νομίζω... Κύριε Κωστίδη, υπάρχει ένα τελευταίο ερώτημα από εδώ. Μάλιστα. Καλησπέρα σας. Καταρχήν... Πού απευθύνεται το ερώτημά σας. Προς τον κύριο Υπουργό, στον κύριο Συρίγο, κατά βάση. Θέλω να συγχαρώ καταρχήν θερμά την σημερινή βραδιά, τους διοργανωτές όλους. Θλίβομαι όμως ότι σήμερα απέχουν οι πολιτικοί άρχοντες του τόπου. Ούτε ένας βουλευτής Εύρου υπάρχει αυτή τη στιγμή να παρευρεθεί σε μια πάρα πολύ ενδιαφέρουσα συζήτηση. Αυτό δείχνει πόσο έχει πλέον εκφυλιστεί ο θεσμός του πολιτικού άρχοντος στην εποχή μας, όταν δεν οι ήδη θρακιώτες βουλευτές, για τους δικούς τους λόγους, απαξιούν μια τόσο ενδιαφέρουσα εκδήλωση. Ντρέπομαι πραγματικά ως γηγενείς θρακιώτες. Το δεύτερο, η πολιτεία, κύριε Συρίγο, έχει αδρανήσει προκλητικά στο θέμα της θωράκισης του Εύρου και της Θράκης. Έχουμε ήδη το ζήτημα, ας πούμε, αυτή τη στιγμή της υπερίσχυσης δύο νομών, μάλλον σε δύο νομούς, του γνωστού κόμματος. Δεν θα πω. Είναι αδερφοί. Είναι γηγενείς μουσουλμάνοι και προς Θεού είναι Έλληνες πολίτες. Όμως, το βασικό πρόβλημα που αναρωτιέμαι γιατί δεν προτείνεται στην πολιτική ηγεσία, η απάλληψη του ΦΠΑ.
ή μείωσε το ΦΠΑ. Αν οι 150.000 κάτοικοι του Εύρου είναι τροχοπέδι και μπορούν να δημιουργήσουν πρόβλημα στα δημοσιονομικά της χώρας, τότε τρέπομαι πραγματικά. Αν είναι δυνατόν, δηλαδή είναι τόσο δύσκολο ο κ. Πρωθυπουργός, ο κάθε πρωθυπουργός της πατρίδας μας, να αποφασίσει, να πει ότι τέλος, ο κάτοικος του Εύρου και της Θράκης θα πληρώσει 13% ΦΠΑ, να μην σας πω 3%. Δηλαδή είναι τόσο δύσκολο. Είναι ένας τρόπος να παραμείνει ο κόσμος στη Θράκη. Στο θέμα της ψυχολογίας που είπατε, μπράβο σας και πραγματικά με δικές πρωτοβουλίες με τη δημοτική της, λέγομαι Γιώργος Μανάκας, και χαίρομαι πραγματικά που με δικές πρωτοβουλίες, κύριε Συρίγο, δεν χάθηκε αυτή η ευκαιρία του Δημοτήχου. Όμως χάθηκε τι? Χάθηκε η νοσηλευτική σχολή που παρά την πραγματικά ολιγορία των δημοτικών αρχών του Δημοτήχου, δεν έπρεπε να μεταφερθεί στην Αλεξανδρούπολη. Δεν υπήρχε λόγος μεταφοράς της. Διότι ο βασικός λόγος είναι ο εξής. Είναι φοιτητές οι οποίοι μένουν στον τόπο, παρακολουθούν τα εργαστήρια και κυρίως ενισχύουν ένα περιφερειακό νοσοκομείο που είναι νευραλική σημασία. Για ποιο λόγο λοιπόν οι αυτές ενέργειες μείωσαν το ΦΠΑ στον Εύρο, στη Θράκη και φυσικά παραμονή του τμήματος νοσηλευτικής στο Δημότικο. Και εγώ ευχαριστώ πολύ. Ευχαριστώ πολύ για την παρέμβαση. Στο εκπαιδευτικό θα σας πει σίγουρα κάτι για το ΦΠΑ που είπατε. Επειδή αναφερθήκατε, αν μιλάτε μόνο για τον Εύρο ή εννοείται όλη τη Θράκη, αλλά ξέρετε μετά έρχονται και άλλα αιτήματα για τα νησιά, τα κρητικά νησιά. Είναι πολυπαραγωγικό το θέμα. Από όταν πέρα, υπογράψαμε όμως τα μνημόνια την προηγούμενη δεκαετία, υπό τον τρόπο που τα υπογράψαμε, δεν χρειάζεται να μπαίνω σε λεπτομέρειες, τις θυμόμαστε όλοι, ένα από τα πράγματα που συμφωνήσαμε ήταν να καταργηθούν οι μειωμένοι ΦΠΑ που υπήρχαν σε περιοχές. Αυτό εξακολουθεί να μας δεσμεύει. Όσο χρωστάμε τα εκατοντάδες δισεκατομμύρια που χρωστάμε, να ξέρετε ότι έχουμε μια θηλιά στο λαιμό μας που δεν μας επιτρέπει πολλές φορές να ασκήσουμε εθνική πολιτική σε μία σειρά από θέματα. Αυτά συνέβησαν την προηγούμενη δεκαετία. Το εκπαιδευτικό που είχε και ένα ερώτημα για την νοσηλευτική και την ψυχολογία. Η νοσηλευτική σχολή πρόπερση πήρε έναν, πέρσι πήρε τρεις ή τέσσερις και φέτος πήρε επτά, εκ των οποίων δεν ξέρω πόσοι, φέτος το 23-24, δεν ξέρω πόσοι ήρθαν να παρακολουθήσουν τελικά. Μιλάμε για ένα άθλιο κτίριο, το χειρότερο πανεπιστημιακό κτίριο που έχω δει στην Ελλάδα, το κτίριο της νοσηλευτικής, δεν έχω δει χειρότερο στην Ελλάδα. Ήρθα με τον κύριο Μίτκα, τον πρόεδρο της Εθνικής Αρχής για την Ανώτερη Διεκπαίδευση. Δεν πιστεύαμε στα μάτια μας όταν το είδαμε, δυστυχώς. Και επιπλέον πρέπει να έχουμε, επομένως μιλάμε συνολικά τα τρία τελευταία χρόνια, να έχουν μπει 12 άτομα και φέρνουμε ένα τμήμα ψυχολογίας το οποίο θα φέρει τουλάχιστον 50-60 φοιτητές ανά έτος, δυναμικό από τα τμήματα εκείνα που αναπτύσσονται. Το χτύπημα στο τμήμα νοσηλευτικής έγινε διότι μετετράπη το 2018 από ΤΕΗ σε ΑΕΗ και απαιτήθηκε οι καθηγητές που διδάσκουν να έχουν διδακτορικό. Στην περιοχή εκείνη που είχαν διδακτορικό για να μπορούν να διδάξουν ήταν δύο γιατροί, επομένως υπήρχαν φοιτητές στο τμήμα νοσηλευτικής οι οποίοι χρωστάγανε 20 αδίδακτα μαθήματα. Δεν ήταν ότι τα χρωστάγανε, δεν είχαν πάει να τα δώσουν. Ήταν αδίδακτα. Όποιος το ακούει αυτό, φρύτη. Αυτή είναι η νοσηλευτική για την οποία υποτίθεται ότι έπρεπε να κοπούμε για να παραμείνει. Είχαν προκηρυχθεί θέσεις, είχαν προκηρυχθεί, είχαν καλυφθεί. Όχι. Δεν υπήρχε ο κόσμος. Πρέπει λοιπόν να κοιτάζουμε ποια είναι τα πράγματα και καταλαβαίνω, και απευθύνομαι τώρα συνολικά, καταλαβαίνω και την αγωνία σας, καταλαβαίνω και την απελπισία που σας καταλαμβάνει πολλές φορές. Προτείνω κάτι το οποίο έχετε τη δυνατότητα να πιέσετε μέσω και των βουλευτών σας, μέσω και της παρουσίας σας, ως όραμα. Αυτό το λέω εγώ που έχω γεννηθεί στην Αθήνα και αγαπάω τη Θράκη. Αλλά βλέπω ταυτοχρόνως ότι αυτό αποτελεί προοπτική για το μέλλον, το οποίο θα στηρίξει όλη την περιοχή. Θα στηρίξει όσο θα θέλαμε το Βόρειο Εύρο. Όχι, θα προτιμούσα σαφώς να γίνει κάτι για το Βόρειο Εύρο. Αλλά ξέρω ότι η ανάπτυξη κατά κανόνα γίνεται δίπλα στη θάλασσα. Όχι μόνο εδώ, σε όλο τον κόσμο. Ευχαριστώ. Σε αυτό το πλαίσιο λοιπόν
κατέθεσα αυτή την πρόταση. Ευχαριστώ πάρα πολύ. Με αγάπη για την περιοχή. Ολοκληρώσαμε εμείς από εδώ. Εσείς, αν θέλετε να καταλήξετε. Θα κάνεις αποφώνηση, δύναμο. Εγώ πριν κάνουμε την αποφώνηση, θα ήθελα να μιλήσω σαν Θράξ, γιατί το Πανελλήνιο Πανθρακικό Αντάμωμα δεν ξεχωρίζει τη Βόρεια και την Ανατολική Θράκη. Έχει παράδοση από όλους, ακούσματα από όλους. Θα μιλήσω σαν ένας άνθρωπος που από τη Θράκη βρέθηκε στην Αθήνα, την παράτησε και γύρισε πίσω. Και θα σας πω ότι κατανοώ κάθε αγωνία δικιά σας. Σκεφτείτε όμως τις προσωπικές σας ευθύνες στα πράγματα. Δεν φτάνει μόνο να ουρλιάζω για να λύσω θέματα. Και να μην φοβάστε τους δρόμους. Η ιστορία μας διδάσκει. Το Κάραγατς από έναν ενδιάμεσο σταθμό του Παρίσι-Κωνσταντινούπολη έγινε το μεγάλο Κάραγατς. Αφήστε τους δρόμους να φτιαχτούν. Διεκδικήστε και τα υπόλοιπα. Μην ποινικοποιείτε όμως την καθημερινότητά σας στα καφενεία ουρλιάζοντας. Εκεί θα το χάσουμε. Δεν έχουμε προοπτική. Και επειδή είπα η Θράκη δεν είναι μία, θα ήθελα κυρία Συρίγο, επειδή την ώρα που μιλούσατε εγώ μιλούσα με την Ήμβρο, ο Παντελής ο Βίγκας ήταν εκεί, έχετε ιδιαίτερους χαιρετισμούς και φυσικά μας καλούν οι αδελφοί της Κωνσταντινούπολης, οι συνέλληνές μας, σε δύο εκδηλώσεις, 14 Ιουλίου στην Τένεδο, έχουν αποκαλυπτήρια ενός σπουδαίου μνημείου, και στα Θεοτόκια στον Ιχώρη, 6 Αυγούστου, όπου η πρώτη ομιλήτρια είναι δικιά μας η Αγγέλα Γιαννακίδου από το Εθνολογικό Μουσείο της Θράκης. Λοιπόν, πάμε για την αποφώνηση. Ευχαριστούμε όλους όσους ήσασταν εδώ και για να ακούσουμε το συμπέρασμα από τη Ζήνα της βραδιάς. Λοιπόν, ευχαριστούμε πάρα πολύ τους κεντρικούς ομιλητές και φιλοξενούμενούς μας. Αυτό που έχουμε κλάβει από αυτά που μας παρουσιάσατε και κάνοντας ένα γενικό συνδυασμό είναι ότι όντως η τοποθεσία που μένουμε, όχι μόνο η Θράκη αλλά και ο Εύρος αλλά και συγκεκριμένα η πόλη της Ορεστιάδας έχει πολύ σημαντική αξία, αλλά πολλές φορές έχουμε πέσει σε συνθήκες, σε υπογραφές της κυβέρνησης οι οποίες δεν μας οδήγησαν σε αυτό που θα επιθυμούσαμε. Αυτό που ξέρω όμως εγώ και προσωπικά, η δική μου οικογένεια ανήκει στον ιδιωτικό τομέα και έχω και τρία παιδιά και θα συνεχίσω να δραστηριοποιούμε σε αυτή την πόλη. Ο Ορεστιαδίτης στηρίζει πρώτον την Ορεστιάδα, στηρίζει και την Αλεξανδρούπολη και αντέχει σε αυτό γιατί είναι Θρακιώτης. Άρα το επόμενο βήμα για να πάρουμε παρακάτω είναι αυτό που είπαμε. Θα πρέπει η κεντρική κυβέρνηση επιτέλους να κοιτάξει λίγο με καλύτερη ματιά τα προβλήματα του Εύρου, αλλά σε συνδυασμό με την δική μας την πίεση, με σωστά και κατοχυρωμένα και συγκεκριμένες προτάσεις. Συγκεκριμένη πρόταση με συγκεκριμένο κονδύλιο και συγκεκριμένο σχεδιασμό. Αλλιώς δεν μπορούμε. Θέλει σοβαρή διεκδίκηση. Είμαι στο ίδιο σχολείο τον ΑΜΕΑ που μίλησε η κυρία πριν. Όντως έχουμε θέμα. Δεν λέει ψέματα, αλλά από εκεί και πέρα θέλει, το ξέρω, απλά θέλει ειδικούς χειρισμούς, όχι μόνο σε αυτόν τον τομέα και στους υπόλοιπους. Το θέμα είναι να είμαστε ενωμένοι και όταν διεκδικούμε κάτι να είμαστε μία γροθιά. Όχι εγώ παλεύω για μένα και τον δίπλα τον αφήνουμε. Πρέπει να είμαστε όλοι μαζί. Και το συγκεκριμένο Πανθρακικό, να ξέρετε ότι κατά την έναρξή του ζητήθηκε κονδύλιο από το Υπουργείο, και δεν το πήρε. Και το στηρίζει ο Δήμος μας, η περιφέρειά μας και όλα τα μαγαζιά της Ορεστιάδας και του Δημοτήχου, της Αλεξανδρούπολης, της Δράμας και της Θεσσαλονίκης. Έχουμε χορηγούς από παντό. Λοιπόν, κλείνοντας, να ευχαριστήσουμε την Ομοσπονδία, τον κύριο Άρη Χρυσόπουλο και το Διοικητικό Συμβούλιο, οι οποίοι είναι δίπλα μας. Έχουμε λύσει τα απίστευτα προβλήματα και συνεχίζουμε γιατί αύριο περιμένουμε το αποκορύφωμα των εκδηλώσεων. Τον Δήμο Ορεστιάδας, τους αντιδημάρχους, την κυρία Μπραϊκούδη, τον κύριο Αστεριάδη, τον κύριο Παπαλαμπίδη και τον κύριο Σταυρίδη, οι οποίοι ο καθένας από το πόστο του βοηθάνε και σήμερα και μέχρι το πέρας των εκδηλώσεων όσο μπορούν. Έχουμε την περιφέρεια Ανατολικής Μακεδονίας και Θράκης και συγκεκριμένα την κυρία Μπαχαρίδου στο τμήμα του πολιτισμού, η οποία από την πρώτη στιγμή είναι στο πλευρό μας και μας στηρίζει. Όλους τους επαγγελματίες της πόλης μας, πραγματικά νιώθουμε τόσο υποχρεωμένοι για αυτή τη στήριξη. Δεν έχω λόγια. Ένα δυνατό χειροκρότημα σε αυτούς. Σε όλους τους συλλόγους που έχουν έρθει, σήμερα έχουμε μαζί τη Θρακική Εστία Σερών. Όχι. Σερών, έλα. Σερών, Θρακική Εστία Θεσσαλονίκης που είναι σήμερα εδώ. Έχουμε την Κάτου Καμίλα Σερών, την Αγία Σοφία Φερών. Και έχουν έρθει και κάποιοι σύλλογοι τώρα, αλλά δεν με έχουν ενημερώσει για τα ονόματά τους.
Αύριο είναι το αποκορύφωμα των εκδηλώσεων. Ξεκινάει από, από την Εκκλησία των Αγίων Θεοδών, υποδέχοντας την Παναγία την Κοσμοσότηρα. Κεντρική πλατεία Ορεστιάδας και πορευόμαστε προς το ανοιχτό γήπεδο, προς το ανοιχτό στάδιο της πόλης μας. Όλοι μια αγκαλιά, με μια θρακιώτικη φορεσιά, με μια φωνή, σε έναν κύκλο, με ένα άγγιγμα και με μια δυνατή ενέργεια για να δείξουμε τον θρακικό πολιτισμό μας. Σας περιμένουμε αύριο όλους εκεί, 8 η ώρα. Αύριο λοιπόν το μεγάλο ραντεβού για να χορέψουμε, αλλά τώρα ήρθε η ώρα να δώσουμε και τα αναμνηστικά μας. Θα καλέσουμε πρώτα την κυρία. Συγγνώμη. Έχουμε τον Ερυθρό Σταυρό εδώ. Τον ευχαριστήσαμε. Τέσσερις μέρες είναι δίπλα μας, όλο το συνεργείο και τους ευχαριστούμε πολύ για αυτή τη στήριξη. Οι διασώστες λοιπόν, και να πάμε στην κυρία Αντιπεριφερειάρχη. Ζήτησε η κυρία Βαχαρίδου, επειδή εκπροσωπεί τον Περιφερειάρχη, αλλά ο κύριος Δήμαρχος. Εντάξει. Κύριε Δήμαρχε. Έχουμε τα αναμνηστικά του Δήμου Ορεστιάδας κάπου. Θέλετε να περάσετε μπροστά. Σε όλους προσκεκλημένους μας. Στον κύριο Κωστίδη. Είναι η πρωτομή του Ορέστη. Ναι, ναι. Και έχουμε και κάτι μοναδικό μέσα, έτσι. Να είστε καλά. Να είστε καλά. Ευχαριστούμε πολύ. Τιμή μας. Ο κύριος Συρίγος, παρακαλώ. Κύριε Δήμαρχε, αν θέλετε να πείτε κάτι, να σας δώσω αυτό. Ναι, δώστε καλύτερα. Σας ευχαριστούμε πάρα πολύ για την ομιλία σας. Καταλάβατε τις αγωνίες μας, αλλά πραγματικά νομίζω τις αντιμετωπίσατε. Και έτσι, μπράβο, να το κάνουμε λίγο τηλεοπτικό, γιατί η κάμερα που σας βγάζει σε live streaming είναι εδώ. Εμείς, σαν Δήμος Ορεστιάδας, θέλουμε να σας τιμήσουμε και να σας ευχαριστήσουμε, δίνοντάς σας κάποια αναμνηστικά και την πρωτομή του Ορέστη, η οποία είναι φτιαγμένη από τους μαθητές του Τμήματος Κεραμικής της ΔΚΠΑΟ. Ευχαριστώ πάρα πολύ. Να είστε καλά. Εξέφρασε και την δική μου αγωνία για την περιοχή. Διότι αναζητώ κάτι για τη Θράκη εδώ και πάρα πολλά χρόνια. Και θεωρώ ότι αυτό που έχουμε μπορεί να αλλάξει πραγματικά το χάρτη της περιοχής μας. Το γνωρίζουμε και είναι αλήθεια αυτό. Εγώ το πιστεύω. Πιστεύω ότι αυτή η ακτίνα που θα μας ενώνει από το βορρά στον νότο μπορεί να φέρει την ανάπτυξη και στην περιοχή μας. Μην ξεχνάμε ότι η σιδηροδρομική γραμμή συνδέει και την ΒΠΕ της Ορεστιάδας. Αυτό μπορεί να σημαίνει πολλά λοιπόν. Να είστε καλά. Ευχαριστώ πολύ. Γεια σας. Να έρθει ο κύριος Τσιγάρας, ο κύριος Γιώργος. Λοιπόν, παρόλο που σας δίνουμε την πρωτομή του Ορέστη, το έμβλημα της πόλης, όπως βλέπετε στα συνοδευτικά σακουλάκια, είναι η Ιφιγένεια για την Ορεστιάδα, στη χάρτινη σακούλα, κυρία Συρίγου, γιατί οι Ορεστιαδίτες λέμε ότι το δικό μας κομμάτι θυσιάστηκε όπως η Ιφιγένεια για τους υπόλοιπους Έλληνες και δεν έχουμε άδικο. Να πούμε εδώ ότι υπογράψαμε πριν από λίγο μεταξύ του Τμήματος Ιστορίας, του Δημοκρητίου και του Φιλεκπαιδευτικού Συλλόγου Ανδριανούπολης και του Δήμου Ορεστιάδας, ένα μνημόνιο συνεργασίας που για την εκμετάλλευση του ιστορικού αρχείου του Φιλεκπαιδευτικού και με την... και προβολή του αρχείου του εκπαιδευτικού... Να ευχηθούμε καλές εργασίες δηλαδή. Ξεκινάει κάτι. Η συνεργασία λοιπόν έχει ήδη ξεκινήσει. Ευχαριστούμε πολύ. Περιμένουμε πολλά. Ο κύριος Μπακριτζής, ο οποίος είπαμε ξεκίνησε την καριέρα του ως εκπαιδευτικός από την πόλη μας. Μην το ξεχνάμε αυτό. Βεβαίως. Και ναι, περάσατε μετά στην Αδριανούπολη. Θέλετε κάτι να πείτε.
Ευχαριστώ τους πατριώτες μου, τους στρακιώτες. Όλοι μας έχουμε προσφυγική καταγωγή. Ξέρω τις αγωνίες και τον πόνο σας. Τον συμμερίζομαι. Εύχομαι το καλύτερο για όλους μας. Τίποτε άλλο. Ευχαριστώ πολύ. Μην φύγετε, κυρία Δήμαρχε. Έχουμε και κάποια κυρία που ήταν εκτός πάνελ και εμείς θέλουμε να της δώσουμε την αγάπη μας. Η κυρία Κιογλού, παρακαλώ. Η Δέσποινα, η Δεμερντεσλή στη Βίσα. Κιογλού από το σύζυγο. Έτσι να πω και το Βυσιώτικο. Πού είσαι, Δέσποινα, πού κρύβεσαι? Στηρίζει πάντα, δημιουργεί. Εμείς ευχαριστούμε και μην χαθείς πάλι, γιατί θα σε ξαναχρειαστώ. Λοιπόν, κυρία Μπαχαρίδου, να περάσουμε στην περιφέρεια. Έχετε... Ω! Θα χρειαστούν επιπλέον αποσκευές για να τα κουβαλήσουν. Βλέπω πολλές σακούλες έρχονται. Μείναμε λίγοι και ας με συγχωρέσουν οι φιλοξενούμενοι, αλλά εδώ βγάλαμε την αγωνία του τόπου μας και εμείς ως περιφέρεια προτείναμε στην Πανελλήνια Ομοσπονδία Θρακικών Σωματείων να επανέλθει το Παγκόσμιο Συνέδριο Θρακών, ώστε μέσα από το Συνέδριο Θρακών όλοι μας λοιπόν να είμαστε παρόντες και παρούσες και να συζητάμε τα προβλήματα αλλά και τις προοπτικές ανάπτυξης της Θράκης. Σας ευχαριστούμε πάρα πολύ που αντέξατε ένα τόσο δημιουργικό και δύσκολο, αλλά ένα κοινό που γνωρίζει πολύ καλά τα προβλήματα του τόπου. Ευχαριστούμε πολύ. Τώρα από την πλευρά της περιφέρειας, δεν ξέρω, Σαράντι μου, ποιον θα... τον κύριο Κωστίδη. Θα σας... Τον κύριο Κωστίδη. Αδυναμεί ο κύριος Κωστίδης. Η τηλεόραση τους έχει κάνει όλους φίλους σας, κύριο Κωστίδη. Κύριο Κωστίδη, εμείς σας χαρίζουμε σε όλους σας φυσικά το άγαλμα της νίκης της Αμοθράκης μας. Γνωρίζουμε πολύ καλά τι σημαίνει στο να ξαναγυρίσει η νίκη της Αμοθράκης στον τόπο μας. Είναι ένα όραμα, ένα όνειρο, θα μας επιτρέψετε. Ένα σελιδοδείκτη πάλι στο γραφείο σας από τη νίκη της Αμοθράκης και βεβαίως και τη Θράκη 100 χρόνια από την ενσωμάτωσή της. Ένα βιβλίο που μιλάει για την ιστορία της Θράκης μας. Σας ευχαριστούμε πάρα πολύ και βεβαίως τα ίδια αναμνηστικά θα δοθούν σε όλους τους ομιλητές. Ευχαριστούμε πάρα πολύ. Να είστε καλά. Με τη σειρά λοιπόν ο κύριος Άγγελος Συρίγος, παρακαλώ. Βεβαίως, θέλετε κάτι? Βεβαίως. Ναι, ξέρετε, στις 6 ώρα το πρωί πετάω για την Κύπρο. Όλα αυτά που μου δίνετε θα ταξιδέψω στην Κύπρο. Ο κύριος Τσιγάρας. Ο κύριος Μπακυρτζής και είπαμε η Δέσποινα μην είναι να έχει φύγει. Δεν σου είπα να μην φύγεις, καλέ, πάλι μου στρογγυλοκάθισες. Έλα εδώ, η Φανή έχει ενθουσιαστεί με τους πίνακες που είδα από τις Βυσιώτισσες. Αγροτικές εργασίες γυναικών στη Βίσσα. Προσωπική δουλειά της Δέσποινας εκείνα, δεν είναι των μαθητών της. Τα έχω δει στο εργαστήριο. Και το γέννημα και η Ομοσπονδία, στο τέλος, οι δύο κύριοι διοργανωτές του Πανθρακικού Ανταμώματος, που είναι τα αναμνηστικά μας, παρακαλώ, ποιος τα φέρνει, έρχονται. Κύριε Χρυσόπουλε, θα ξεκινήσουμε από τον κύριο Κωστίδη και σε εσάς. Ο κύριος Κωστίδης δεν πετάει, δεν θα έχει πρόβλημα το αεροπλάνο. Πετάει. Θα πάει η Αθήνα. Ελπίζω να μην έχει αποσκευές. Εδώ έχουμε μία σκούπα. Είναι από εδώ. Είναι από εδώ, έτσι φαίνεται. Ευχαριστώ πολύ. Και το έμβλημα του Πανθρακικού. Ευχαριστώ πάρα πολύ. Μάλλον θα χρειαστούμε το λιμάνι της Αλεξανδρούπολης για να τα πάρουμε μαζί μας, κύριε καθηγητά. Μην είστε εριστικός, κύριε Κουσίδη, φτάνει. Ο κύριος Συρίγος, σκούπα δεν σας είχαμε δώσει μέχρι τώρα. Υπουργέ μου, ευχαριστώ πολύ που ήρθατε. Να είστε καλά. Ευχαριστώ. Και μάλιστα ήταν και νηφιάτικο δώρο η σκούπα από την Πεθερά στην Νύφη, Κάτι ήξεραν. Τα λέμε στην Νύφη να τα ακούει η Πεθερά. Η
υπάρχει ένα έθιμο. Δεν ξέρω αν έχετε ακούσει την παροιμία που λέει ότι πάρει νύφη στην Καβάλα. Δεν ξέρω αν υπάρχει εδώ πέρα στη Θράκη αυτή η παροιμία. Πού οφείλεται? Ερχόταν η νύφη Καβάλα στο άλογο στο σπίτι. Την έπαιρνε από το χωριό της και την πήγαινε Καβάλα στο άλογο. Περίμενε στην πόρτα η πεθερά, συνήθως κρατούσε ένα κουτάλι με μέλι και της έδωσε ένα κουτάλι με μέλι, θέλοντας να δείξει ότι θα περάσει καλά στο καινούριο σπίτι. Και μετά της έταζε και της έλεγε: θα πάρεις, θα σου δώσω ένα δαχτυλίδι, θα σου δώσω ένα κόσμημα, θα σου δώσω και το πέρα χωράφι. Ό,τι πάρει νύφη στην Καβάλα ήταν ό,τι έπαιρνε εκείνη την ώρα. Όλα τα χωράφια και αυτά που έπαιρνε, που θα έπαιρνε μετά, δεν θα τα έβλεπε ποτέ ίσως. Και έτσι έμεινε η παροιμία, ό,τι πάρει νύφη εκείνη την ώρα που είναι πάνω στο άλογο. Ευχαριστώ πάρα πολύ για το δώρο. Να είστε καλά, Υπουργέ, να είστε καλά. Λοιπόν, ο κύριος Τσιγάρας, ο οποίος αν και με τέτοιο όνομα βλέπω δεν καπνίζει, δεν είσαι και εμένα. Κύριε καθηγητά, ευχαριστώ πάρα πολύ για την παρέμβαση. Θρακιώτη τώρα. Εδώ και 30 χρόνια είμαι και εγώ Θρακιώτης. Γι' αυτό και γίνεται ο πρόεδρος του τμήματος ιστορίας. Ναι, ο κύριος Τσιγάρας, επειδή δεν διαβάσαμε το βιογραφικό του, κατάγεται από την Πάτρα, αλλά βρέθηκε εδώ και ρίζωσε εδώ και έγινε Θράξη με τη Βούλα πια. Ακριβώς, με τη Βούλα. Πρόεδρος ο κύριος Μπαγκερτζής. Του τμήματος ιστορίας και εθνολογίας του Δημοκρατίου. Κύριε Μπαγκερτζή, ευχαριστούμε πάρα πολύ. Και έχω να πω ότι το Δημοκρίτιο Πανεπιστήμιο και σήμερα ειδικά με τη δικιά σας εισήγηση έβαλε τις βάσεις και έβαλε στο σωστό δρόμο την ιστορία της Θράκης. Ευχαριστώ πάρα πολύ. Και η κυρία Κιογλού. Α, η κυρία Κιογλού. Είπαμε, Δέσποινα, δεν εξαφανίζεσαι. Κυρία Κιογλού. Ευχαριστούμε πάρα πολύ για τα όμορφα έργα και όλους τους μαθητές, τους οικαστικούς. Και για όσους έχουν την περιέργεια, μπορούν να κατέβουν, κύριε Αριστίδη, να τα δούνε. Μπορούν να κατεβούν να δούνε την έκθεση όσοι κοντά, παραμείνατε. Είναι πανέμορφη. Ευχαριστούμε πάρα πολύ όλους που ήσταν εδώ. Δίνουμε το ραντεβού για αύριο στις 6 στον Ιερό Ναό των Αγίων Θεοδόρων. Εγώ θέλω να πω κάτι μόνο. Είστε πολύ τυχεροί που έχετε στην περιφέρειά σας έναν τόσο άξιο Μητροπολίτη. Δεν έχω κάποιο συμφέρον. Εγώ στην Κωνσταντινούπολη ζω, επειδή πριν έρθω έχω ακούσει πολύ καλό για τον ίδιο και γνωριστήκαμε σήμερα και τα είπαμε. Πραγματικά είστε πολύ τυχεροί και αξιοποιήστε τον, να τον εκμεταλλευτείτε με την καλή έννοια. Αργή, αργή λίγο.